Αυγού. Μαρμίτα, όπως κάθε Κυριακή, για να ξεχνάτε τα πραγματικά σας προβλήματα. Yes. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή εδώ έχει να κάνει με ένα δυομισάωρο περίπου απαλλαγή των πραγματικών σας προβλημάτων. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια κουβέντα ποδοσφαιρική και όχι μόνο, την πάμε όπου γουστάρετε την πάμε την κουβέντα, γιατί εδώ τα παιδιά είναι πληροφορημένα και για τα κοινωνικά, πολιτικά, μουσικά θέματα, για να είμαστε πλήρεις εδώ. Δεν ήρθε ο εξής, ο Δήμος επικαλέστηκε γαστρεντερίτιδα, πιθανολογώ ότι ήταν γαστρεντερίτιδα, γιατί χέστηκε να έρθει από τη στιγμή που πλακώσανε στα γκλοπίδια και στα μπουνίδια οι αξίδες τους Αριανούς, οι οποίοι απάντησαν και με πήραν μάλιστα και από το Sport Doc τηλέφωνο να με ρωτήσουν αν ξέρω κάτι περισσότερο. Ξέρω... Ο Δήμος έγινε γαστρεντερίτιδα. Ναι, γαστρεντερίτιδα, γιατί φοβάται. Τέλος πάντων, μάχη μεγάλη έγινε μεταξύ Αριανών και Αξίδων. Δόθηκε μεγάλη μάχη. Εκτός έδρας. Στις Αχαρνές. Στις Αχαρνές. Στο Μενίδι, ένα βρωμότοπο. Εκεί που έχω πάει και εγώ και είναι δηλαδή, πώς να σου το πω ρε παιδί μου. 751, θυμάσαι. 751, ναι. Δηλαδή, πώς να σου το πω ρε παιδί μου. Με δικά σου λόγια. Βρωμότοπος. Όχι βρωμότοπος. Είναι φτωχογειτονιά. Βρωμερός τόπος από πλευράς ναρκωτικά, ιστορίες, μπούκες, κλέψιες κτλ. Τον είχα δει αυτόν τον τόπο εγώ. Είχαμε κατέβει με τους Μετροπολίτες πριν δύο χρόνια. Στο άκου τι είπαν και το στούντιο του Αλφα ήταν στις Αχαρνές. Και άμα δεν ερχόταν ο προπονητής του Τρικάλων, ο Βοσδιάδης να μας πάρει, να μας πάει εκεί που άμα μας ληστεύαν κιόλας. Ο Αλέκος ήρθε, σας πήρε. Ήρθε ο Αλέκος και μας πήρε. Και κάνει και το διπλό στην Καλονή σήμερα με 0-1 ή 0-2, δεν ξέρω. Η Καλονή είναι για γάμα εθνική, ρε. Καλονή έπεσε γάμα εθνική και ο Άγιος Ραφαήλ δεν μπορεί να κάνει άλλο. Κάπου τα φάρματα. Κάπου έπιασε δουλειά τώρα ο Αλέκος. Πού πήγε. Είπαμε στα Τρίκαλα. Αυτό ο Αλέκος. Γνωρίζεστε δηλαδή, Αλέκος. Όχι, δεν ξέρω. Το συμπαθείς όμως. Θα προτιμούσε να βγουν τα Τρίκαλα παρά ο Άρης. Καλά, συγγνώμη, σε Τρίκαλο Γεωργιάδης δεν ήταν. Έφυγε το πάει, τέλος. Πάει Γεωργιάδης. Λέει. Προπονηταράει Γεωργιάδης. Τι λένε, πάει φυλάκι. Μας το κουβαλήσατε για να μας βγάλει. Με τα Τρίκαλα δεν έχω καμιά ιδιότητα. Μακάρι να βγει ο Άρης. Δηλαδή, άμα βγουν τα Τρίκαλα του Απόλλωνας. Καμία θέση. Για κοίτα με. Εμένα κοίτα. Για ποιον Απόλλωνα. Τον Απόλλωνα Αθηνών. Και τι με νοιάζει μόνο. Τι. Με τον Απόλλωνα δεν με νοιάζει. Ναι, λέω, θα είσαι με τον Βοσνιάδη ή με τον Αναστόπουλο και τον Απόλλωνα. Με ποιον είσαι. Με κανένα, δεν σε νοιάζει εσένα. Τι με νοιάζει, ποιος θα είναι. Σε να σε νοιάζει να πάρει ο Πάοκ το κύπελο, να μην πειράει κανένα. Εννοείται, δεν θα με νοιάζει. Μακάρι να βγει και ο Άρης. Μακάρι να βγει και ο Άρης. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Έτσι, παρά ετοιμάστε. Κοίταξε πέρα από κάθε καζούρα. Ο Άρης λείπει από εδώ. Μην άστα. Όχι, το θέμα είναι άμα βγει, άμα μπορεί να βγει. Άστα τα χριστιανικά. Κοίτα μου, το πει καλό χριστιανό. Ξυπνάει ο δημοσιογράφο μέσα. Μήπω άμα βγει, δεν θα κάνουμε. Πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό ακριβώ. Για να το πάρει, δεν θα το έχει. Είναι παρόν από. Ναι, θα το διεκδικήσει από μένα, θέλω να πω. Όχι, δεν πάλι θα κινδυνεύσει, πάλι θα προσπαθήσει. Χάρηκε που κέρδισε η Ξάνθη, η Ολυμπιακό στην Ξάνθη. Όχι. Γιατί δεν χάρηκες. Δεν γουστάρω. Τι γουστάρεις, αφού την ξάδει γενικά. Την ξάδει, δεν γουστάρω. Φόλο Ολυμπιακός. Αυτό μου λέει, υπάρχει φοβάμαι τον Παοξή. Φόλο Ολυμπιακός σου έρθει, λέει. Ναι. Επειδή σας έχω πει και την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. 1, 2, 3, 4, λείπει και ο άλλος. Ευτυχώς. Σας βάζω στοίχημα ό,τι θέλετε, ότι ο Πάοκ στο τέλος θα τερματίσει δεύτερος. Α. Μπορείτε να βάλετε στην κανονική σεζόν. Στο τέλος, δηλαδή τη δεύτερη. Βρε, τα πνευματικά θα πάει ο Πάοκ. Ελληνικά μιλάμε. Και εγώ ελληνικά μιλάω. Στην κανονική σεζόν. Γιατί είναι διοργάνωση. Υπάρχει και πνευματικά. Ένα λεπτό να τελειώσω. Στο Champions League στα προκριματικά θα πάει ο Πάοκ. Δεν τα βάλω τα άρα λες στα play-off. Στα play-off, ναι. Στο φινάλε, όταν επικοινωνεί η βαθμολογία. Άρα ο στόχος είναι ο Πάοκ να βγει δεύτερος στα play-off. Είναι λίγο πιο συντηρητικός από μένα. Είναι μαγική εικόνα αυτή η βαθμολογία που υπάρχει τώρα, φίλε. Ναι. Είναι μια ψευδέστηση, δεν υπάρχει αυτή η βαθμολογία. Καλά, παντού συμβαίνει αυτό λίγο πολύ. Είδες λοιπόν που είναι παντού συμβαίνει. Καλά, παντού συμβαίνει αυτό. Τώρα άμα ο Πάοκ είναι έφυγε. Χθες υπολογίσαμε, παιδιά, το τι έχει χάσει United φέτος. Πήρα τη βαθμολογία, την είδα. Τώρα αυτός ο Σέρβος, πώς το λένε, που πήρε ο Πάο, που φαίνεται ότι είναι καλύτερος, αν είναι καλύτερος από τον Περέιρα. Μαύρα βουνή Ελβετός. Ο Σέρβος καταργεί είναι φορ. Ναι, και ο Περέιρα είναι φορ. Εντάξει. Ο δικός ο κομπλεξικός το βάζει, εξτρέμ, κάθε τρεις Κυριακές. Τώρα είναι για να βλέπει και τον Μπόι τώρα. Είναι, θέλει ένα... Λοιπόν, το Αναστόπουλο το είναι. Παλικάρι Κυριάκος, ο οποίος πάμπολες φορές μας βλέπει. Ναι. Που βλέπει πάρα πολύ την αποδόση μας. Είναι Φολ Αγγλία και Λίντζ United, το ξέρει πολύ σκοπό. Hey. Και βλέπει δύο φορές το μήνα, το λιγότερο. Δύο με τρεις. Πολωνικό πρωτάθλημα. Μου λέει είναι ένα φόρ για 7 γκολ. Για τα λεφτά που δώσανε δεν κάνει. Είναι... Δεν είναι λέει άσχημος, αλλά είναι τον άλλο, ρε, παιδί μου, το 6 ρωτήσεις. Με 8 γκολ τη σεζόν. Άλλο να το ρωτήσει. Είναι καλύτερος από τον Κλάους. Σίγουρα θα είναι. Είναι καλύτερος από τον Κουλούρη. 1000% θα είναι.
Από τον Κουλούρη καλύτερος. Αυτό είναι. Δηλαδή τον Κυριάκο τον πείραξε τα λεφτά που τον δώσανε, ας πούμε. Ναι. Το Παοξί. Πολλά, δηλαδή, τα λεφτά είναι πολλά γι' αυτόν. Κυριάκο, μην κάνε λεφτά. Αν μου πει ο Γιώργος το μέλι αυτό, στο δίνω 30 ευρώ, θα του πω Γιώργο, συγγνώμη, δεν το θέλω. Εσένα, εσύ θα πληρώνει. Εσείς πληρώνετε τώρα εκεί στον ΠΑΟΚ. Ο πρόεδρος. Στην αγορά 10. Γιατί σας άκουσα. Εσύ ποδόσφαιρο σχόλιο κάνει ο άνθρωπος. Είδα την υποκρισία του Τσαλτίδη προχθές στην εκπομπή σας. Πάμε να κλείσουμε. Όχι, θα ακούσουμε. Φύγε και να κλείσει. Σχόλιο κάνει. Εγώ σχόλιο κάνω. Όχι, σχόλιο κάνω. Αυτό σου λέω. Φύγε σχόλιο, ρε φίλε. Αποκοτρέ να πει ο Γιώργος ότι αυτό που πήρε να κλείσει ήταν λοιπόν. Δεν κάνει. Δεν θέλω το δίρο. Εγώ τώρα πρέπει να μην κάνω σχόλιο. Να κάτσω να την αφάω. Δεν θέλω να πω. Πε το, πε το. Τι είπε ο Τσαλτίδης. Με επιχείρημα, Ναι, πάνω σε αυτό. Εννοείται. Με επιχείρημα πάνω σε αυτό. Εννοείται. Το παιδί βλέπει μπάλα, έτσι, βλέπει και βλέπει το μήνα δύο πολωνικά, το λιγότερο μάτς, 2-3 μάτς, πολωνικό πρωτάθλημα. Ιστολογεί τον παίχνο, ρε Τζόρταν, εντάξει. Λοιπόν, Κυριακό, άλλαξε πρωτάθλημα και δες του Καζακστάν. Διότι, εάν ο Φορ, ο κύριος Φορ της πρωταθλήτριας Πολωνίας που έβαλε και δύο γκολ μέσα στο Ντόρτμουντ. Δεν αξίζει αυτά τα λεφτά. Ναι, τα βάλε ρε μεγάλο, τι κάνουμε. Εγώ σαν επικίνδυνο μέσα στο White Hart Lane. Ωχ Παναγία. Και δεν μπορούσε να βάλει με την κάτω Παναγία. Ούτε ο Μόστρογες ούτε ψητό. Ρε πες το ρε. Έβαλε δύο γκολ, τι να κάνουμε τώρα. Τώρα σου λέω ο Σαλπικί, εσύ ο Γεωργιάδης, ο Σεραίος. Έκανε στο White Hart Lane εμφάνιση που η άλλη. Εκεί, στο, εκεί στο, στο γήπεδο της τότε να με έβαλε και ο Κλάους. Αλλά τώρα δεν θα βάλει φέτος. Γι' αυτό το παίρνουμε τον Φοραπνό για να τα βάλει. Ρωτάμε, αν βγει καλύτερος από τον Περέιρα, είναι καλή κίνηση. Αυτό λέμε. Εννοείται. Γιατί ο Περέιρα είναι καλό φορ. Πάντως, κακός δεν παίζει. Απάνω σε αυτό. Εννοείται. Το μόνο λάθος που κάνει για μένα ο Ίβιτς και τον έχω. Σε αυτό το σαλμί, τον Αθανασιάδη. Και τον έχω κριτικάρει. Μπράβο. Στο ραδιόφωνο. Ποιο ακούει δηλαδή. Νομίζω, ναι. Νομίζω ότι ο Ίβιτς επειδή ξέρει πολύ μπάλα. Ναι. Επειδή το χειρίζει και καλά. Είχε ψυχρό αίμα, είχε τόνα, είχε τάλο. Ναι. Και καθάρισε κάποιο από εκεί πέρα και έφερε δικού του. Όλα τα πάει περίφημα για μένα. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι με τον Περέιρα νομίζω τον αδικεί. Τι κάνουμε τώρα. Ο Τσαλτίδης είναι αυτά που λες εσύ και λίγο χειρότερα από τα δικά σου. Διότι στεναχωρέθηκε για τον ΠΑΟΚ που πληρώνει πολλά λεφτά σε αυτόν. Το είπε και οδηγούσα και όλα τα λεφτά. Κάτσε σχόλια κάνουμε. Αν πάρει ο Ραπτόπουλος ένα αυτοκίνητο να συζητήσει. Σας το λέω, λέει να ξέρει. Και πει έδωσα 8.000 ευρώ, θα του πω ρε ρε. Α, όπως το λέτε. Καλοτάξιτο με κάτι. Πολλά λεφτά δεν έδωσε. Εγώ πήρα κάτι προχθές και μου λένε παιδί. Αξία. Δεν έδωσε πολλά λεφτά. Πραγματική πια είναι. Εσύ δικά μα τα λεφτά, ρε. Σχόλιο λέει κάτι. Δικά σου είναι. Ναι, του τη ομάδα. Όχι εσένα. Με αυτό. Σχολιάζουμε δημόσια. Δημόσια δεν θέλω χώρο είναι. Τελείωσε, πάει, θα το δούμε. Ό,τι και να πούμε τώρα. Ό,τι και να κάνει ο ΠΑΟΚ, πάντα θα το σχολιάζετε. Είπα τώρα στον Γιώργο που ερχόμασταν, ήταν μια ταινία. Μου λέει καλή είναι. Και η μαμά μου λέει πήγε και τα λοιπά. Τόσο πολύ θα το. Ρώτησε, σχολιάζουμε, θέμα είναι. Λοιπόν, μια παρένθεση. Εάν τον καλύτερο φόρο που παίρνεις, που έχει βάλει δύο γκολ μέσα στην Ντόρτμουντ από το Champions League. Απίστευτο, έβαλε σε ένα μάτς δύο γκολ στην Ντόρτμουντ. Παίκτη Champions League είναι. Σε 8-4. Τι να κάνουμε τώρα από το Champions League βγήκε. Εδώ άλλος μου είπε αντίπαλος. Αν δεν κάνει αλλά δεν παίζει λέει στην Ευρώπη. Έβαλε εκεί μέσα γκολάρο ο Γιάννης ο Μιστακίδης. Άντε πάλι, ρε, εσύ μην τα ισοπεδώνεις. Προς τιμή σου είναι, θα πάρεις πόντους. Ένα γκολ δεν έβαλε. Αφισβητείς ότι έβαλε δύο γκολ, δύο έβαλε. Κάτι να αφισβητήσω, σαν να. Το έγραψε ιστορία ρε παιδί, δύο γκολ έβαλε. Τι να κάνουμε τώρα. Πάει, μη θα μάλωσουμε. Τι πάθαμε τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι. Και βάζει δύο γκολ αυτός ο παίκτης. Είναι παίκτης του Champions League. Εντάξει. Λοιπόν, είναι ένα εντάξει με προσόντα με ιστορίες. Τον έχουν μελετήσει τον τελευταίο μήνα καλά. Σέρβος. Ναι, Σέρβος. Καλό αυτό. Καλό αυτό. Γιατί είναι καλό. Για πολλούς λόγους. Γιατί ο Σέρβος. Δύο. Πες. Γιατί είναι Σέρβος. Δεν ήταν άντρος, δεν ήταν ο αντικάρο, δεν ήταν καλό. Είναι καλή χαρακτήριση. Όχι, να δω χαρακτήριση. Ο Τζόρνταν τη λέει. Θα πει επιχείρημα. Γιατί είναι πρώτα απ' όλα, εγώ τους Σέρβους τους γουστάρω και ποδοσφαιρικά. Ωραίο επιχείρημα. Άμα βγει δηλαδή, είναι για που μπάλα μιλάμε. Τελευταίο Σέρβος καλό, δηλαδή στην Ελλάδα. Ο Τζούρτζεβιτς ήταν παιχταράς, εννοείται. Τώρα, εάν δεν παίξει για άλλους λόγους, αυτό είναι άλλο θέμα, έτσι. Εμείς μιλάμε την αξία του παίκτη τώρα. Πάρα καλά, δεύτερος λόγος. Λοιπόν, δεύτερος λόγος, νομίζω ότι δεν θα έχει προβλήματα με τον προπονητή μας, με τον Ίβιτς. Ναι, δεν είναι. Αυτό γίνει. Πώς θα γίνει τώρα. Σωστό. Γιατί ο Ίβιτς τους βλέπει εχθρούς. Καλά κάνει. Σωστό. Και πήρε και δικούς του στην Ελλάδα. Θέλει τους δικούς του. Και τρίτον είναι η μεταγραφή είναι του Ίβιτς. Ναι, το γουστάρι. Φαίνεται ότι του Ίβιτς. Που σημαίνει ότι το στηρίζει και η διοίκηση. Τα χαρώ το φίλο. Πώς θα γίνει. Ναι. Που σημαίνει αν ο Ίβιτς δεν τα πάει καλά ή αν τα πάει καλά, μέρος θα έχει και η διοίκηση. Που το στήριξε. Βεβαίως. Στο καλό και στο κακό. Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Άρα αν ο Σέντερ Φορ αποτύχει δηλαδή, φταίει και ο προπονητής, έτσι. Ναι, αν αποτύχει. Ναι, για σένα, ναι. Ναι. Τέλος. Ναι, λοιπόν, κατάλαβα. Να πω δύο λόγια στους αεξίδες που κάνανε ντου στους Αριανούς και έγιναν επεισόδια. Τα καταδικάζουμε καταρχήν. Δεν καταδικάζω τίποτα. Γιατί μπορεί και εμείς να έρθουν αεξίδες εδώ και να τους πλακώσουν οι παοξίδες ή Ολυμπιακούς και να πούμε είμαστε μάγκες.
Δεν καταδικάζω κανένα επεισόδιο, ούτε το επικροτώ. Εγώ τα θεωρώ γελία. Έγινε, έγινε. Τον οπαδό δεν μπορεί να το βάλει μυαλό και να του πει, ξέρω εγώ, ο οπαδό είναι οπαδό. Είναι ένα μέρο τη κοινωνία το οποίο είναι απαραίτητο. Και να μην πούμε γιατί και τα λοιπά. Αυτό είναι χουλιγκανισμό. Δεν είναι οπαδικό αυτό. Είναι χουλιγκανισμό. Άντε, μπράβο. Ο παδός είναι επειδή αγαπάς την ομάδα σου, πας με φανατισμό και την γουστάρει. Μέχρι εκεί όμως, όχι ακριβώς. Εντάξει, ρε Σιτζόρνταν, διεδείξε με λίγο. Και εσείς ο λαός του ΠΑΟΚ, όταν κλέβατε να πούμε τα εστιατόρια κάτω στην Εθνική Οδό και πλακώνατε την δεκαετία του 80 και τα λοιπά, εκεί με εκείνο το λαό μεγαλώσαμε. Άστο να πάει στο διάλογο, εγώ δεν καταδικάζω ούτε εκείνα ούτε τίποτα δεν καταδικάζω. Εγώ τα καταδικάζω. Εσύ καταδικάζω και ήταν. Εγώ τα καταδικάζω. Εσύ καταδικάζω. Λέω όμως, καλά κάνατε τη μαγιά και τα λοιπά, αύριο μεθαύριο μπορεί να έρθετε στην Τούμπα ή στο Χαριλάο και να φάτε σοπάκι. Ούτε θα πω. Γιατί όταν βαράμε εμείς, βγαίνουν οι άλλοι, βλένουν οι αλήτες. Όταν βαράνε οι άλλοι, βγαίνουν εμείς, λέμε οι αλήτες. Εγώ λέω κανείς δεν είναι αλήτης. Καλά κάνετε και βαράτε ένα τον άλλο. Αφού μπορείτε και βγάζετε τα εσώψυχά σας. Εκείνο όμως που με κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στους αεξίδες είναι ότι κάνατε την κότα 2,5-3 χρόνια στο Μελισανίδη. Και ήσασταν τέτοιες κότες, εσείς της Original, την οποία εγώ λέω ότι είστε Floriginal μέχρι σήμερα. Γιατί ακόμα και τώρα που βγάλατε ανακοίνωση, δεν τολμήσατε να βάλετε το όνομα Μελισανίδης. Δεν τολμήσατε να βάλετε, επαναλαμβάνω, το όνομα Μελισανίδης. Ποιος δεν καταλάβει που απευθύνεται. Είδατε μετά από 3 χρόνια ότι ο Μελισανίδης δεν βάζει λεφτά στην ΑΕΚ και επί 3 χρόνια την κάνατε μούγκα, συνενέσατε σε εκείνο το μάτς με τον Παρθρακικό, συνενέσατε και κάνατε τις κότες στο Μελισανίδη. Βγήκε ο Αρδίζογλου στο Sport Doc και σας έκανε ρόμπες. Γιατί ήταν ο μοναδικός από την οικογένεια της ΑΕΚ, ο παδός, φίλαθλος, παράγοντας, από ερασιτέχνη, παλέμαχος κτλ, ο οποίος βγήκε και τα είπε χήμα και μίλησε για την ΑΕΚ που είναι 30 και 25 και 40 πόντους πίσω από τον Ολυμπιακό και μίλησε για μια φτηνή ομάδα σε ρόστερ. Τη στιγμή όπου ο κύριος Μελισανίδης είναι ένας ισχυρότατος, οικονομικός και επιτυχημένος παράγοντας της ελληνικής κοινωνίας. Είναι και αυτοδημιούργητος ο κύριος Μελισανίδης. Λέω λοιπόν ότι καμιά μαγκίτσα στο Μελισανίδη δεν τολμήσατε να κάνετε. Ακόμα και η ανακοίνωση που βγάλατε για τον Μελισανίδη δεν έχετε χρησιμοποιήσει το όνομά του. Κλάσατε. Σ' ακούω. Τι θες να πεις. Πες μου ένα λόγο να ρίξει λεφτά φέτος, να έριχνε λεφτά μάλλον φέτος ο Μελισσανίδης. Έλατε. Πες μου ένα λόγο. Έλατε, γιατί. Τι να κάνει. Να μην ρίξει. Όχι, να κάνει ομάδα μόλις, έτσι. Να κάνει ομάδα. Ομαδάρα. Να πάρει τι, πρωτάθλημα. Να πάρει πρωτάθλημα. Αν αλλάξει που είπαμε πρωτάθλημα δεν παίρνει. Τι έπρεπε να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Τι είπε. Δεν άλλαξε. Χρόνια ολόκληρα μια δεκαετία του έχουν έρθει. Τώρα πάλι τα ίδια. Δηλαδή το Μελισανίδη. Ο Μελισανίδη με τα μένα λεφτά. Ακόμα και αυτό ρε. Ακόμα και αυτό ο Μελισανίδης θα έπρεπε να ασχοληθεί δυνατά και να το κατακτήσει. Ποιο? Το εξαγωνιστικό ρε. Περιμένω κάπως ένα. Ασχολείται και αυτός. Και αυτός. Μαζί με τον Πάο. Στην πλάτη τη δικιά σου. Πάει και η Σέρες. Τελείωσε και η Σέρες. Ένα κόκκινο κάστρο. Ακόμα ένα κόκκινο κάστρο 25 ετίας. Σέρες. Τελείωσε. Παοξίδικη Σέρες. Για Παοξίδικη. Ήταν 25 χρόνια κόκκινο. Χριστοφορίδης, Χριστοφορίδης. Βόρεια Ελλάδα. Βόρεια Ελλάδα. Αλλά. Κλάνες τέτοιες. Τι να κάνω εγώ τώρα. Επειδή έχει μερικούς. Κλάνες τέτοιες στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν μου λες. Έρχεται ο Μαρινάκης εδώ. Γενίτσαρος έχει παντού. Και γλύφτες έχει πάντα. Πάει στην Κατερίνη λοιπόν. Και Γιουσουφάκια έχει πάντα. Ναι, άμπρατο. Παοξίδες, Αργιανή. Το Ολυμπιακίου και Αργιανή παντού. Έρχεται εδώ, άμπρατο. Κατερίνη. Τώρα μόλις πάρουν τα ενία οι άλλοι, Γιουσουφάκια θα γίνουν οι άλλοι από κάτω. Θα γίνουν στη Λαμία, θα γίνουν στην Πάτρα, σου λέω εγώ τώρα. Μην ξεχνάς. Δεν ξεχνάω τίποτα. Έχεις ξυφθεί. Μην ξεχνάς. Τι να ξεχάσω. Ότι πλέον οι ενώσεις δεν θα έχουν. Ποιος το πέφτει. Το έχουμε, εγώ στο λέω. Τι να με πεις. Για πάρε ρωτά. Πριν μήνες τα πάγω αυτά. Για ποδόσφαιρο. Δεν θα έχουν την ισχύ που τον ψήφο λες. Α, μπράβο. Θα έχουν τα σωματεία. Τα σωματεία. Και τα σωματεία τα χάσανε οι κύριοι. Τώρα το ξέρεις. Κυβέρια τη χάσανε. Σωματεία πάλι. Και την Κέρκυρα τη χάσανε. Κυβέρια τη χάσανε. Και τη Λιβαδιά τη χάσανε. Στο πλάτα ξέρεις. Και τον Ηρακλή τον χάσανε. Τον Άρη. Μήνυμα από παντό του πάω. Ο Άρης είναι. Ταλαντευόμενος ακόμα. Θα κλάψουμε, θα κλάψουμε. Δεν τον απασχολεί, τη συμμαχία την απασχολεί. Ναι, τη συμμαχία. Από εδώ του ΠΑΟΚ, τονίζω. Πες τον Τζόρνταν ότι ο Πρίγιοβιτς είναι τόσο Σέρβος όσο είναι Έλληνας ο Χολέμπας.
Ναι. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελβετία. Ελβετία, έμαθε την ελβετική νοοτροπία, ναι. Καμία σχέση με τη μαυροβουνιοσέρβικη. Ναι. Και το λέω εγώ, ο μεγαλύτερος φιλοσέρβος του Λαλάν. Καλησπέρα. Να είσαι καλά. Τέλος. Λοιπόν. Πήγε στην Ελβετία με τον πατέρα του. Οικονομικός μετανάστης. Θα μιλήσουμε για μπάλα. Πρώτον. Τι σέρβος στην καταγωγή είναι μαυροβούνιος ο άνθρωπος. Θα μιλήσουμε για μπάλα. Πρώτον. Με την ΕΠΟ και όλα αυτά τα παραμύθια πάλι πίσω. Ούτε καν σχέση δεν έχουν. Καταλαβαίνω. Τι θέλουν. Αν θες για γλύψιμο, επειδή εγώ με το γλύψιμο έχω αρρώστια. Δηλαδή μπορεί, με έχει δέσει, έχει τύχει παλιότερα σχέση μου, να με έχει δέσει τα χέρια δύο ώρες και απλά μόνο έγλυφα. Δεν μου επέτρεψε να κάνω. Τι λέτε. Το αστείο που. Σοβαρά! Κάτσε ρε σλαμά. Όσοι δεν είναι παντρεμένος, σχέση δεν έχουν. Νικόλ τι είναι, η Νικόλ ή ο Νικόλ. Αν πως είναι ο Νίκολ της Λιβερπούλ, ο Στίβ Νικόλ. Άκου ασλαμά, άμα σου δεν τα χέρια. Σταμάτα ρε, με τις χειροπέδες, που να ξέρει αυτός. Αυτός άμα οξύ, χειροπέδες, τις ήξερα μόνο στα χέρια. Όχι, όχι, με σκηνή, Τζόρνα, με σκηνή, με σκηνή, όχι, με σκηνή. Κανονικά αυτή έπρεπε να σε γλύφει. Για ποδόσφαιρο θα πούμε καθόλου. Όχι, το λέω όχι. Γιατί μου λέει, θα σου επιτρέψω για πρώτη φορά που βγαίνουμε να μην κάνεις τίποτε άλλο. Ναι. Λέει για σιγουριά, απλά σε δένω. Τον έδεσαι. Για δύο ώρες. Σοβαρά. Αλλά κάτι δεν έπαθε. Αυτά τώρα ο Τζον δεν τα ακούει. Αφιδάτος. Είναι πρωτόγνωρο για αυτόν. Λοιπόν, για μπάλα. Ναι. Το διπλό του ΠΑΟΚ στα Γιάννενα έπεσε από το 2.40 στο 1.50. Αυτό δεν είναι μπάλα, είναι στοίχημα. Περίμενε, ρε φίλε. Και αυτό πειράζει. Αυτό. Πέφτε κορόιδα. Αυτό. Τι δείχνει ότι παίζεται. Δείχνει ότι έχει παιχτεί πάρα πολύ το διπλό. Παίχτε. Λογικό παίχτε. Δεν είναι. Πάρα πολύ λογικό. Πολύ λογικό. Θα δούμε εδώ το μάτς. Προχθές, θα δούμε το μάτς και να κρίνουμε. Εκεί. Εγώ αυτό που είδα στο μάτς με το Λιβαδιακό επροχθές είναι μια εμπάθεια του Ίβιτς απέναντι στον Περέιρα. Δεν τον έβαλε ούτε καν σεντερφόρ αλλαγή στον Κλάους. Στην πλευρά τον έβαλε. Τον έβαλε αριστερά στη θέση του Μπέλκα. Και εκείνο τον εξέδεσε. Για άλλη μια φορά πετώντας δύο γκολ και δείχνοντας ότι είτε το βάλει έξω αριστερά, είτε το βάλει φόρ, είτε έξω δεξιά, τον γκολ το έχει καλύτερα από τον Κουλούρη και καλύτερα από τον Κλάους. Επίσης δείχνει ότι είναι πιο γρήγορος από αυτούς. Επίσης δείχνει είναι ότι είναι πιο ανακατοσούρας από αυτούς. Δεν του λείπει το κεφάλι παρά το γεγονός ότι είναι κοντός. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ από τα center four του στο κεφάλι δεν έχει πάρει ούτε από τον Κουλούρη ούτε από τον Κλάους. Οπότε να πεις, τον έχω και μέσα στην περιοχή. Όπως σήμερα είχε τον Diego Costa, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Κόντε και πήρε άλλο ένα μάτς με 2-0, με 3-5-2 για άλλο ένα παιχνίδι, 3-4-3 μάλλον. Α, ελάτε ναι. την Κυριακή, συγγνώμη τώρα θα το ξεχνούσα, την Κυριακή έχουμε συγκέντρωση κάτω στο Λευκό Πύργο. Ποιος είναι? Κατά τις 6-6.30 ώρα. Ναι, ποιος τι. Για την απονομήση του πρωταθλήματος στη Λίβερπουλ. Μάλιστα. Λοιπόν. Ενώ εσείς, θα πάρετε και εσείς πρωτάθλημα. Ναι, σταμάτα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ κλείνοντας center four, δεν μπορεί να είναι χειρότερος από τον Κλάους ή από τον Κουλούρη. Δεν μπορεί αυτό, δηλαδή δεν μπορεί να βγει χειρότερο από τον Κλάους και τον Κουλούρη. Αν είχαμε center four σε 10 μάτς τον Περέιρα, θα τον κρίναμε και θα συγκρίναμε τον Περέιρα με τον Μπρίγιοβιτς. Θα τον δούμε, θα δούμε πόσο γρήγορος είναι. Εγώ τον είδα για γρήγορο. Πόσο στο κεφάλι θα δώσει λύση, γιατί αν ένας είναι 1,91, ακόμα και κεφαλοσφαιριστής να είναι, τόσες γιώμες που γίνονται, τόσες σέντρες που γίνονται, τόσα στημένα χτυπήματα που γίνονται. Για τον Ίβιτς μιλάς. Βεβαίως, τόσα που γίνονται, θα μπορέσει να τυχωθεί πρώτο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι, εκεί το οποίο ο Ίβιτς κτλ. Τον είδα. Δεν ξέρω. Μ' άρεσε εμένα ότι έχει, το έχει σε μικρό χώρο την κουφτή τρίπλα. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα για έναν γορίλα 91. Πήγες με την έμψη βρύα. Είδα την προπόνηση και τον είδα τον άνθρωπο. Μπορεί να απασφαλίσει και να σουτάρει δηλαδή. Εμένα μου είπαν ότι μπορεί. Μέσα στην περιοχή να δώσει και assist. Όχι όμως να συμμετάσχει. Όχι όμως να γίνει half τύπου Λιμπερόπουλου όπως γίνονταν παλιά. Ωραία. Θα το λύσει το θέμα αυτό. Είναι θέμα Ίβιτς, θα το δούμε κτλ. Πάντως, η άλλη μεταγραφή, ο Ενρίκε, δεν έγινε ακόμα. Θεωρείται αυτή πολύ καλή μεταγραφή. Ο Σορλέν, εμάς, σαν εφημερίδα, μας μίλησε ένα βράδυ και μας είπε ότι ο παίκτης αυτός μπορεί να παίξει, λέει ο Σορλέν, και στις τέσσερις θέσεις της επίθεσης το ίδιο καλά. Γιώργο. Και θα είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν έγινε ακόμα, λένε ότι τα βρήκανε, αλλά εγώ έμαθα ότι δίνει 800 ΠΑΟΚ και 1 εκατομμύριο. Δεν ήταν 4-5 εκατοστάρικα παραπάνω. Για 2 εκατοστάρικα μας είπε αυτός και τα λοιπά. Πάντως είναι και για τα λεφτά, δεν είναι μόνο ότι. Δηλαδή αν τάσταγε ο ΠΑΟΚ θα τον είχε. Α, και το Βραζιλιάνο. Ναι. Μάλλον μπορεί αυτή η μεταγραφή να χαλάσει. Μπορεί να χαλάσει. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω, μακάρι να μην χαλάσει. Είναι σχεδόν σίγουρο. Είναι. Ναι, μακάρι να μην χαλάσει. Γιατί φαίνεται ότι έχει το ένα σμέναν, είναι εύκολο στο σκοράρισμα και είναι και γρήγορο.
Εντάξει. Δεν είναι τόσο γρήγορο. Δεν είναι όσο το Ροντρίγκε. Αλλά ξέρει πολύ καλύτερη μπάλα του. Λίγο ποιοτικά τρεξίματα έχει. Πολύ τη μανιβέλα. Το μόνο για αυτό που θέλει ο Πάρτο Βραζιλιάνο, το μόνο επικίνδυνο είναι ξανθό, δε παιδιά. Βραζιλιάνο ξανθό ποδοσφαιριστή. Το μάθει. Ραπτό.gr, η εκπομπή αυτή ζωντανά αυτή τη στιγμή και αύριο μαγνητοκοπημένη σε υψηλή ανάλυση. Το ραπτό. Μιλούσαμε το κόκκινο γι' αυτό. Χρήστο κομμουνιστή. Ο Παναθηναϊκό πριν από λίγο σκόνταψε στη Βέρεια. Στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα. Με μια τετράδα άμυνας. Για το Λεβαδιακό Σπάουκ, το πάλι δεν θα πω μόνο κάτι. Ναι, να πεις. Επειδή έγινε πρόβλημα. Ναι, να πεις. Το επόμενο πρωί είχαμε περίπου 2 ώρες θέμα κιόλας. Ναι, ξύρισε το μουσί άλλος, ναι. Μπράβο στον διαιτητή, πολύ καλός. Ό,τι. Από το 10ο λεπτό είπε ότι πάντε παίξτε τα λεφτά σας όλο ότι θα έχει αποβολή ο Λεβαδιακός. Από το 10ο λεπτό, να είναι καλά ο άνθρωπος. Κάτσε, περίμενε, αφού ήταν τα μαρκαρίσματα για κάτι. Τέσσερις κάρτες, διαφωνώ κάθε τα Κώστα. Γιατί διαφωνώ. Το ανέλησα 30 ώρες το πρωί, το επόμενο πρωί. Η δεύτερη κάρτα με... ήταν. Κώστα, ξέρει τι γίνει. Εγώ δεν το πάω στο πονηρό, ότι είναι ο ΠΑΟΚ το μεγάλο κλαμπ κτλ. Έχει γίνει όπως έχει γίνει μια γενιά οπαδών νεόκοπων μετά το Euro 2004, που ήταν κατάρα για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο το Euro 2004. Ειδικά για το ευρωπαϊκό, ήταν κατάρα. Το ίδιο βγαίνουν και διαιτητές, οι οποίοι τι γίνεται. Διαιτητεύουν αυτό που συγχαινόταν ο μεγάλο Κλάιβ Τόμας. By the book. Το by the book διαιτησία δεν μου λέει τίποτα, μπορεί να το κάνει και η κόρη σου. Αλλά. Δηλαδή, να είναι καλά η Ευγενούλα, αν τη δώσει το βιβλίο των κανονισμών σήμερα και τη πει Ευγενία, διάβασε μια εβδομάδα, θα διαιτητεύσει πάω Λεβαδιακό. Αυτό το μήνυμα, δεν ξέρω αν έβγαλε καροτσάκι ο Super 3, αν το έχει κάνει είναι κατάπτυστο. Το 98 ρε, έχει βγάλει πανό. Περίμενε. Με το καροτσάκι. Ένα λεπτό. Αν το έκανε, δεν το ξέρω, είναι κατάπτυστη. Πάντως στο match Άρη Σάικ το 93-94. Εκεί που έγινε το επεισόδιο με το έγινε, ναι. Ήμουν στη θύρα 2 με ένα φίλο μου αεξί, ο οποίος πουλούσε ρούχα, ήταν έμπορος ρούχων. Ξεχνάω το όνομά του, πολλά χρόνια πέρασαν, ένας κοντός ασπρομάλης. Και ήμασταν μαζί με έναν αεξί, φίλο μου. Πήγαμε Άρη ΣΑΕΚ 2-1. Φυρός Μπάγεβιτς προπονητές, είχε στριμώξει τους αεξίδες πάρα πολύ άσχημα η κακή αστυνομία και τη μέρα. Είχε πέσει μπουκαλίδι μεταξύ θύρας 2 και θύρας 1, που ήταν οι αεξίδες. Δηλαδή, εκατέρωθε, υπήρχε ένα μπουκαλίδι κτλ. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο τραυματισμός του Ξηροκώστα έγινε εξαιτίας των αστυνομικών και της λάθος κατανομής του όγκου των φιλάθρων της ΑΕΚ. Τώρα, αυτό επειδή με τα οπαδικά δεν τα παρακολουθώ 100%, εάν το έκανε αυτό ο Super 3, είναι για κλωτσιές να βγάλει το καροτσάκι. Αν το έκανε! Εάν το έκανε ο Super 3 αυτό, είναι δικαιολογημένη και η αντίδραση των αεξίδων στο Μενίδη. Στα ίσια. Από εκεί και πέρα, περίμενα την original με περισσότερα γλίγορα αντανακλαστικά στο θέμα Μελισανίδη, δηλαδή να αντιδράσει στο θέμα επένδυσης του έψυχου δυναμικού της ΑΕΚ με καλούς ποδοσφαιριστές, καλύτερος από του Ολυμπιακού, γιατί εμείς μπορούσαμε να έχουμε 3 και 4 μεγάλες ομάδες να παλεύει μία με την άλλη για ένα πόντο. Το Σαββίδι με λεφτά, τον Αλαφούζο με τα λεφτά του παπά του, γιατί έχει λεφτά τα οποία είναι του πατέρα του, έχει πολλά λεφτά ο Αλαφούζος, με το Μελισανίδη, ο οποίος είναι, εγώ το θαυμάζω το Μελισανίδη, είναι αυτοδημιούργητος, με μια σχολή οδηγών, Σιταρά, Φωτεινάκης ξεκίνησε ο άνθρωπος και έχει κάνει τι έχει κάνει. Τώρα, μην βγείτε και πείτε, καλέ πως τα έκανε και έκανε το εμπόριο κτλ. Όπως γούσταρε αν τα έκανε. Μπαμπά με αρχίδια, πλούσια δεν είχε ο άνθρωπος. Πάει τελείωσε. Εγώ το θαυμάζω. Και ο Σαββίδης είναι παράγοντας μεγάλος, μπάλα δεν ξέρει, τον τρώνε δεξιά και αριστερά, ούτε ο γιος του Τούβλο είναι, αλλά είναι άνθρωπος που πληρώνει. Ο ΠΑΟΚ έγινε φερέγγιος, δηλαδή με το Σαββίδη. Ποτέ δεν ήτανε. Μετά τον Παντελάκη και τον Βουλινό, ο ΠΑΟΚ στα οικονομικά δεν ήτανε ποτέ όπως είναι τώρα. Δεν μπορώ να το παραβλέψω. Όπως δεν μπορώ να παραβλέψω την απαλωσύνη του Σαββίδη. Ούτε αυτό μπορώ να το παραβλέψω. Εντάξει. Ναι. Στα οικονομικά. Ναι, άσε, μην. Μισό λεπτό. Στα οικονομικά του πόλη θα καταφέρω να υπάρχει νόημα. Στα οικονομικά, ο ΠΑΟΚ, τολμώ να πω, είναι μέσα τουλάχιστον στις 50 καλύτερες ομάδες. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ομάδες με γαθήρια χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής. Η United, για παράδειγμα, χρωστάει 500 τόσα εκατομμύρια. Ναι, έτσι, μα έτσι είναι, λέει, τα μεγάλα κλαμπ. Άσε τα μεγάλα κλαμπ. Τα μεγάλα κλαμπ δεν είναι. Συμφωνώ. Τα μεγάλα κλαμπ. Ο Ρεάλ Μαδρίτης τα πληρώνει όλα ο Δήμος Μαδρίτης. Ναι, ναι. Αυτά είναι τα μεγάλα κλαμπ. Ο Πάο Πάο είναι μεγάλες ομάδες. Έτσι το ξέρω. Όπως δεν πρέπει να παραβλέψουμε και τον Πανόπουλο με 500 εισιτήρια έχει την ξανή μηδέν χρέη και δεύτερη. Δεύτερη, με τριάδι. Το δεύτερο σχετικό πέμπτη θα βγει. Α βγει και έκτη. Η επιτυχία είναι για αυτήν. Με 500 σε μια καταθλιπτική πόλη στην Ξάνθια πάνω.
που βγάζει ήλιο κάθε 6 χρόνια. Λοιπόν, στην Ξάνθη. Με ριάκια και πηγές και δεν έχει θάλασσα να πούμε. Άσε με την Ξάνθη. Με τον Τριάδη και τον Σολτάνη αλλαγή, το Βασιλακάκι στα φόρτε του, δεν έπαιξε χθες ο Σέντερ Φορ. Και πάμε στον Ολυμπιακό. Χθες ο Ολυμπιακός ήταν χεσμένος από τον φόβο του. Χεσμένος. Χωρίς ο Σέντερ Φορ το βασικό, το Ράνο. Με αλλαγή τον Κώστα. Παγκοσμίως άγνωστος. Λάζιτς, Κλάιν Μάιν Εξτρέμ, Τριάδης ο Σεραίος, Βασιλακάκης από πίσω. Λουσέρο Καμαρά, φανταστική χαφ. Ναι. Ειδικά ο Καμαρά. Ειδικά ο Καμαρά. Και ο Λουσέρο πολύ καλός. Με το Σβάρνα, αριστερό στόπερ στη θέση του Ρισγάρατ. Τον Καρασαλίδη, παίζω δεν παίζω πέρυσι στον Ηρακλή. Και τον αναπληρωματικό του. Πώς τον αυτό με τα δόντια, ναι. Του Μπέρτου, τον Παξεβανίδη που χθες ήταν πάρα πολύ καλός. Γενικά κάνει πολύ ο Παξεβανίδης. Πολύ καλός ο Παξεβανίδης. Και ο Ολυμπιακός, πάλι Βιάννα Ρέτσος, πρόβλημα. Ντελαμπέγια Φιγκέρας, εντάξει, Καπίνο καλός. Ανδρούτσος, δίπλα στο Μιλιβόγιδης. Μανθάτης και Μαρίν δεξιά. Ο Μαρίν, τι να σου πω δηλαδή, άμα πας στο Δελασάλ και βρεις ένα κολεγιόπεδο εκεί να κάνει προσευχή, να πούμε στο δημοτικό, από το Μαρίν θα είναι πιο άγριο πως. Ποιος Μαρίν? Και ο Σεμπά, ο οποίος πήρε το παιχνίδι. Γιατί χώθηκε ανάμεσα στους, πώς τους λένε, στον Σβάρνα και στον Γουάλα, στο παιδάκι ο Σβάρνας δεν φταίει. Εντάξει, θα το δούμε ξανά. Έγινε το 1-0 κτλ. Μεγάλη μπάλα η Ξάνθη στο πρώτο ημίχρονο. Έκλεισε τις γραμμές σαν ακορντεόν στα 40 μέτρα. Ο Στόπερ με τον, ο Καρασαλίδης με τον Ράνο στα 40 μέτρα. Φοβερό πρέσινγκ. Έβαλε τα δύσκολα στον Ολυμπιακό και έδειξε όμως η Ξάνθη ότι το μάτς με τον Ολυμπιακό δεν το υπολογίζει. Δεν το υπολογίζει. Άφησε το Λισγάρα έξω. Άφησε το σέντερ φορ. Ήταν τιμωρημένος. Ναι, του τιμώρησε με τον Ολυμπιακό. Σου λέει. Όχι, γιατί πήρε κόκκινη κάρτα για χτύπημα κλπ. Εντάξει. Λοιπόν. Να τα λέμε όπως είναι, όχι όπως θα θέλαμε. Ναι, ρε, φίλε. Θα πούμε κι άλλα όπως είναι. Ναι, ναι, ναι. Καλά, άσε εσύ ναι, τώρα. Εντάξει. Και φυσικά με τον Καρντόσο να μπαίνει στη θέση του Ριντέγε. Δεν τόλμησε να το κάνει 4-4-2. Ότι άκουσε τα φουστούκια του Μπέτο. Λοιπόν, ένα Μπέτο. Ο οποίο δείχνει να υπάρχει στον Ολυμπιακό. Να υπάρχει στον Ολυμπιακό εξαιτία του ΠΑΟΚ, τη ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό είναι στον Ολυμπιακό ο Μπέτο. Όταν πάει στην Τουρκία να παίξει με την Τούρκικη που φεύγουν σαν σφεντώνες μπροστά και αφού παίξει ευκαιρία. Θα πάει το τρίμπαλο εκεί. Με ποτεία κτλ. Και φυσικά. Φυγάρε η Ορδάνη μια εκτός και φυσικά. Και φυσικά με θα κάνει και στο κύπελο. Ναι. Θα κάνει πλαχνία. Για μένα ο ΠΑΟΚ φέτος, αν δεν πάρει το κύπελο. Αν δεν πάρει το κύπελο, ο ΠΑΟΚ φέτος είναι αποτυχία. Το κύπελο ποιο, τη Δέλτα. Δεν ξέρω τι λέει. Εντάξει. Σ' ακούω για Ολυμπιακό. Κάτσε. Να πούμε, θα μιλήσει. Όλοι εσύ λέτε. Λέγε. Για τον Ολυμπιακό, μια που μιλήσαμε, να πούμε στον κύριο Μπέντο ένα μεγάλο μπράβο. Για την ειλικρίνεια που έβγαλε στην περίπτωση του Ανσάρι Φαρ που είπε: εμένα δεν με ρώτησαν, άλλοι τον πήρανε. Τον πιστέψα και τον πήραν. Μεταγραφή λοιπόν του Προέδρου ήταν αυτή. Μάλιστα. Και δεν θα παίξει κιόλας από τη φέντου Ανσαριφάρ, θα έχει την τύχη. Και τον Περπάτο του Προέδρου ήταν. Καλά, ρε. Τώρα εσύ το ξέρουμε τώρα. Αυτό τώρα δεν πάλι και τον Περπάτο του Προέδρου ήταν. Τον Περπάτο ή τον Περπάτο δεν είναι Ανσαριφάρ. Το ίδιο είναι. Δηλαδή να βάλω τώρα τα κάνω ίσα και ομοία όλα. Όλα άλλα. Ο Περπάτο τώρα με τον Ανσαριφάρ. Και επίση. Θα απαντήσω εκεί που θέλω εγώ, εκεί που θέλει εσύ. Λέγε, λέγε. Χειροκρότα τον κιόλα, κάνε κανένα μήνυμα έτσι. Χειροκρότα τον. Τι να απαντήσω τώρα εγώ τώρα, γιατί να απαντήσω. Σε αυτά που σε βολεύουν τώρα. Στον οπαδό του Πάου. Λοιπόν. Διάλειμμα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, άκου, μισό λεπτό. Να το κλείσουμε. Μισό λεπτό. Λοιπόν, έδωσε. Μιλάμε Ολυμπιακό. Έδωσε λοιπόν. Έδωσε την πληροφορία και είπε ότι δεν ήταν δικό μου παίκτη. Τον πιστέψαν στη διοίκηση και τον φέρανε. Μπράβο λοιπόν στον κύριο Πεντό. Για αυτό το πράγμα που απευθύνθηκε. Και νομίζω ότι ο Ανσαριφάρ θα έχει τη θέση που είχε και έχει ο Γιαννιώτας, ο Μπεν, ο Λαϊτάν, ένας κάποιος Πελέ, όχι ο μεγάλος, ο τέταρτος Πελέ, ο Τσανδάρης που ψάχνει η ομάδα, δοκιμάστηκε σημαλή και δεν τον παίρνουνε, και όλοι οι υπόλοιποι. Που. Και καλό να πάθουνε για μένα. Ξέρεις πώς μιλάει. Ο Μπεν κάνει καλό. Σαν έναν άντρα που του έφυγε η γυναίκα. Όχι, μπερδεύεσαι. Μπερδεύεστε. Του γαμήθηκε. Την περίπτωση. Εγώ είμαι. Με τον πλούσιο. Ναι, καλά. Άρα δεν περνάει καλά. Ναι, μωρέ, ναι. Κι ο άλλος χαίρεται. Εγώ να χαρώ γιατί. Γιατί καταστράφει το τσαντάρι. Διάλειμμα. Ωραίο, ωραίο. Καλό.
Λοιπόν, πριν πάω στο Μαλάτο να πει για τον Ολυμπιακό, θα πω δύο λόγια για τον Μπέτο. Μπέτο, προφανώς η μεταγραφή δεν ήταν δική σου στο θέμα του Ansari Fart. Το να βάζεις όμως μέσα σε 4-4-2, σε 4-4-2, τον Μπερμπάντοφ του Ολυμπιακού και να παίζεις με δυο βαριά κορμιά, χωρίς τον Φορτούνη, με εξτρέμο ο οποίος, εντάξει, ο Ελαιονούς δεν μου λέει και πολλά πράγματα, ούτε ο Μαρίν, το Μανθάτη θα τον δούμε. Το Μανθάτη θα τον δούμε. Μπορεί να μας βγει Καραπιάλης, η Ιεροσιλία. Έχει τη φάτσα. Ναι, η Ιεροσιλία, η Ιεροσιλία. Δεν λέει κανείς όμως ότι μπορεί να μην και Φετβαγκίδης. Βέβαια, το βάλε χθες. Καλό είναι να, οι εξτρέμ να σκοράρουν. Και χθες σκοράρουν τον Ολυμπιακού. Οι δύο οι εξτρέμ. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ροντρίγκες, Τσαλμακάμπος. Θα είναι ο Σεμπάου Μαρθάτης. Ναι. Θα είναι ο Μπαργκάν. Και ο Ντούνης στον Άρη. Μακάρι. Τέτοιους θέλει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ο πλαϊνός να είναι εξτρέμ φορ. Και όχι ο παίχτης που θα κυνηγάει τον μπακ, θα βγαίνει και θα σεντράρει. Σήμερα η Chelsea έπαιξε 3-5-2 με δύο full back. Με δύο full back. Ο ένας, ο Μάρκος Αλόνσο, ήταν και back και half και έκλεισε και μέσα. Τρεις δουλειές. Έβαλε δύο γκολ προχθές. Ναι, τρεις δουλειές. Όπως και ο Μόουζες, για να παίξει 3-5-2 λοιπόν, θα το πάω τώρα αλλού το θέμα, πρέπει να έχεις Μόουζες και Αλόνσο. Δεν μπορεί να έχεις Λέοβατς ή Καράμπελα ή ξέρω εγώ τον Ολυμπιακού. Ναι, όχι, δύσκολα. Εντάξει, και εσύ καλά σε, και εσύ σε αναλογία τώρα, εντάξει, πήρες την κορυφή πρωτάθλημα. Ναι. Λοιπόν, Μαλάτο το λέγε. Αφού με καπέλωσες και τάπες εσύ. Το χειμώνα πάντα βάζουμε κιλά. Αυτό να το απαντήσεις. Ναι. Αφού με καπέλωσες και τάπες, θα ξεκινήσω εγώ από την αρχή από αυτά που ακούστηκαν περί επεισοδίων. Τι επεισοδίο? Και να πω εφθάρσος. Α, γιατί είσαι. Την ΑΕΚ με τους Αριανούς και δεν ξέρω. Αν βγάλατε σουπεράδες το 98, δεν το θυμάμαι, αναπηρικό καροτσάκι, λογικό είναι στις Αχαρνές να τρώνε πέσιμο από τους οριτζιναλίστες. Λογικό. Τι θα γίνει τώρα? Παίξε. Άντε να δω. Λοιπόν, εγώ τα επεισόδια και όλα αυτά τα θεωρώ βλακώδη. Καλά, είσαι 60 γι' αυτό. Διότι, όχι με 60, από νεαρός το θεωρούσα βλακώδες το να κάνεις να τσακωθείς για την ομάδα, την υποστήριξη. Γιατί να τσακωθεί ένας άντρας? Ορίστε, υπάρχουν άλλα πράγματα. Για γυναίκα δηλαδή, μισό. Ορίστε. Μισό. Δηλαδή, πιο ηλίθιο τι είναι, να φλακωθείς για την ομάδα σου ή για μια γυναίκα? Και τα δύο είναι βλακώδη. Σε απαντάει ένα πράγμα. Ναι, βέβαια, και εγώ συμφωνώ. Παρακαλώ. Γιατί αξίζει τον κόπο να μαλώσεις? Αξίζει τον κόπο να μαλώσεις, εάν και εφόσον κάποιος σου προσβάλλει την τιμή σου προσωπικά. Σου δαγώσει. Ή σου προσβάλλει την πατρίδα σου. Για ποια πατρίδα, ρε? Όχι, εσύ ξέρω είσαι μηδενιστή. Ποια πατρίδα? Αλλά εγώ είμαι άνθρωπος που αγαπάω την πατρίδα, όχι το κράτος. Την πατρίδα. Πατρίδα, ναι. Αυτή που έχω εδώ και χιλιάδες χρόνια. Σώπα, μεγάλη αγάπη την έχεις. Βεβαίως. Ναι. Την πατρίδα, υπάρχει το κράτος. Ναι. Αλλά αυτός ήθελε να μιλήσει για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, και εγώ αγαπάω τη γειτονιά μου, αλλά δεν αγαπάω την πατρίδα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το ότι είσαι μηδενιστής είναι άλλο. Αγαπάω τη γειτονιά μου. Την καλά πατρίδα κάνει. Δεν την αγαπάω. Εν πάση περιπτώσει. Ούτε το κράτος μου αγαπάω. Εγώ, λοιπόν, κράτος ίσον πατρίδα. Δεν τσακώνομαι, μην μιλάς πάνω μου, ρε Κωνσταντίνε, σε παρακαλώ. Μην τσακώνεσαι. Εγώ επίσης λέω ότι είναι βλακώδες που ακούω και τσακώνονται και για τα πολιτικά κόμματα. Και πώς θα συμπαλαδώ. Έλεος. Μπορεί να έχουν κέρδος. Άμα έχουν κέρδος φαίνεται, ο εγκάθετος φαίνεται. Α, λες δηλαδή ότι θεωρείς λογικό, άμα εγώ είμαι με το Πασό και εσύ με την Νέα Δημοκρατία, ποιος θα πάρει τις εκλογές να πάρουμε την εξουσία να φάμε, και ο βλάκας που είναι από κάτω ο παδός, εκείνος είναι βλάκας. Ναι. Και μάλιστα θα θυμίσω ότι σε κάποιο έργο ο Παπαγιαννόπουλος σε ειδική ταινία. Ναι, ρε. Ήτανε πολιτικός και έλεγε σήμερα θα σας πω μια μεγάλη αλήθεια. Ναι. Οι πολιτικοί λέει είμαστε ψεύτες. Ναι. Και από κάτω χειροκροτούσαν. Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Πού είναι αυτό? Άρα λοιπόν. Δεν το έχω δω, ναι, αυτό το. Δεν χρειάζεται ούτε. Με τον Πάρκουλη. Ναι, ρε, που έκανε γκόρτζος. Ναι, που παντρεύεται στη Μέρο την Βέλγια. Ναι. Ούτε τις ποδοσφαιρικές
διαφορές, ούτε τις πολιτικές διαφορές, να τις λύνετε με τα χέρια. Με τι ας λύνουμε, με τα όπλα. Με επιχειρήματα. Επιχειρήματα. Βεβαίως. Ακούω εδώ αντάμε... στο κέντρο των αχαρνών, συγκεντρωμένος ακόμα θα έτσι. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Ναι, πάλι γιατί το θέμα δεν μπορεί. Άμα είναι, πάω και κάθομαι σπίτι και σας βλέπω από τον καναπέ, πιο καλά είναι. Λέει, μη διακόπτετε. Λοιπόν, έχασα και τον ήρμό μου, το βρήκα. Ακούω εδώ συνεχώς από την αρχή της εκπομπής η ΕΠΟ, οι διαιτησίες, εκείνο τ' άλλο. Στην ΕΠΟ λοιπόν είναι ο κύριος Βρίζας, ο οποίος αμφιβάλλω αν είναι ο παδός του Ολυμπιακού. Μάλλον είναι. Είναι. Είναι εντελώς κιόλας. Λοιπόν, ξέρουν, οι κύριοι γνωρίζουν. Πάλι τα ίδια. Αλλάξανε και εμείς κάτι. Όλοι οι διαιτητές. Αλλάξανε τι αλλάξανε. Μας έλεγε ο κύριος Μελισανίδης ότι θα σφυράνε σταθμάρχες στο σταθμό Λαρίσης και είναι 18 βαθμούς πίσω. Κύριε Μελισανίδη, τι να σας πω, συγχαρητήρια. Πάλι τρέλα πουλάς. Οι άλλες ομάδες είναι από 11 βαθμούς πίσω και πλέον και από εκεί και πέρα, παρόλο ότι ο Ολυμπιακός είναι ο μονόφθαλμος που βασιλεύει σε τυφλούς, δεν βλέπετε. Δηλαδή, ο κύριος Μπέντο που από την αρχή που ήρθε τον μάχομαι γιατί δεν αξίζει να είναι προπονητής στον Ολυμπιακό, θα έπαιζα βέβαια μαζί του κάποιο τυχερό παιχνίδι, θα συνεταίρος, είναι πολύ τυχερός ο άνθρωπος. Το λέει. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα προσπάθησε και προσπαθεί να αλλάξει την ομάδα. Δεν το καταλαβαίνω εγώ. Συνταγή που κερδίζει κύριε Μπέντο δεν αλλάζει. Πρώτον. Δεύτερον, επιμένετε στον παραγουανό το Μπερμπάντοφ του Ολυμπιακού το φετινό, ο οποίος έβαλε ένα-δυο γκολ από κοντά και τελειώσαμε, πληρώσαμε και ένα κάρο χρήματα, θα μου πει τώρα ο Ιορδάνης ότι δεν τα πλήρωσε εσύ, τα πλήρωσε ο Μαρινάκης. Αυτό θα μου πει. Αλλά εγώ λοιπόν ότι η ομάδα έχει ανάγκη τα χρήματα γιατί πρέπει να επιβιώσει και του χρόνου και τα μεθεπόμενα χρόνια για να μπορέσουμε να έχουμε κάτι που να μας αξίζει. Ναι. Φέρνει τον Ανσαριφάν λοιπόν ένα center for εγνωσμένης αξίας, γρήγορο dribbler διεμβολιστή και τον αφήνει έξω χωρίς λόγο. Εχθές μπορούσε ας πούμε με την Ξάνθη να τον βάλει τον άνθρωπο στο δεύτερο ημίχρονο αφού έβλεπε ότι δεν μπορούσε να σκοράρει, να τον εβάλει δίπλα στον Ιντέγε, να βγάλει έξω τον Μάριν. Όχι, δεν ήταν στον πάγκο. Ούτε στον πάγκο. Όχι. Να βάλει τον Μάριν που μοιάζει σαν καφετζής, ας πούμε, στον πάγκο γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος. Πώς θα έπαιζε, μαλάκα. Μετά τα 20 λεπτά κουράζεται. Πώς θα έπαιζε, δηλαδή. Επίσης, ένα λεπτό κοστί θα τα μαρτυρήσω. Ναι, μαρτύρισε τα, ναι. Δεν φέραν ένα στόπερ. Η ομάδα χρειάζεται στόπερ. Ο Ρέτσος είναι πολύ καλός για την ηλικία του. Ήταν πολύ χτυπάει. Ο Βιάννα είναι καλός για την ηλικία του. Αλλά για να πάει να μου παίξει του 32 του UEFA, το βλέπω λίγο δύσκολο. Ναι. Εγώ, ο οποίος παρακολουθώ τον Ολυμπιακό πάνω από 50 χρόνια. Ναι. Αρχίζει να με συμφέρει το πόσα. Ναι. Λοιπόν, άρα ο άνθρωπος αυτός που ήρθε φέτος και δεν ξέρει σε ποια ομάδα ήρθε. Ελπίζεις να δεις κανένα ποτέ στη ζωή σου. Μπορεί, δεν ξέρω. Τι μπορεί, δεν ξέρω. Ποτέ. Πού τον είναι. Πού τον είναι. Ο νέος Νοβοσέλας υπάρχει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Χάρη Κλίν τον λέγαμε εμείς. Μεγάλη μύτη. Ναι, μεγάλη μύτη. Πεκτούρα. Λοιπόν, όλα αυτά και με ρωτάει εδώ ο Κωσής ο Ραπτόπουλος τι θα κατέβαζα. Τον Καπίνο, σωστά τερματοφύλακα. Καπίνο τερματοφύλακα. Είναι πιο καλός από το Λεάλ. Δεξίμπακ. Δεξίμπακ. Ο Ομάρ ήταν συνέχεια τραυματίας, και... αλλά για να τον πάρουν οι Άγγλοι δεν ήταν τραυματίας. Τον έκανε σκόνη σήμερα ο, ναι. Ο αριστερός μπακ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Του πήρε την ταυτότητα. Εγώ ξέρω τι έβλεπα αυτόν που έπαιζε εδώ. Τέλος πάντων, το Φιγκέιρας και τον Ντελαμπέγια, ναι. Ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με Χολέβας βέβαια. Ναι. Χαμηλότερη ποιότητα. Θα βγάζει λίγο. Δυστυχώς δεν έχει άλλα σέντερ μπακ. Έχει το Ρέτσο και τον Βιάννα. Ο Νικολάου είναι μικρός και αυτός. Από εκεί και πέρα πολύ σωστά έβαλε τον Μιλιβόγεβιτς. Θα σου πω τώρα, θα σου πω. Πολύ σωστά έβαλε τον Αμπρούτσο που τρέχει. Ναι. Θα σου πω κάτι. Και. Πολύ σωστά έβαλε τον Ιντέγκε σέντερ φορ γιατί είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας και ο καλύτερος. Ναι. Για μένα θα βάζα το Σεμπά πάλι. Αριστερά. Αλλά θα βάζα το Μανθάτη
ο οποίος είναι νεαρός και έχει αντοχή και από ό,τι απέδειξε δεν γουστάρει στο Μαρίν. Ο Μαρίν είναι κοντός και χωρίς αντοχή. Δηλαδή μετά το 25ο λεπτό τον έβλεπα. Ισοπνεύμονας είναι, τον είδα και εγώ. Σε προηγούμενο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, φυσικά το Φορτούνι δεν το κουβεντιάζω. Και άρα καλά την έβαλε την ομάδα. Τον Αστέρα, περίπου. Ναι. Τον έβλεπα με τον Αστέρα Τρίπολης, ναι, το Μαρίν, ο οποίος πήγαινε και δεν πήγαινε. Τώρα έβαλε τον γκολ, εντάξει. Μα γι' αυτό τον πληρώνουμε τόσα λεφτά. Που ενίστασε, μαλάτο. Ενίσταμε, ναι, το γεγονός ότι άφησε έξω τον Ανσαριφάρ. Ναι. Έκοψε την μπάλα από τον Τζόρι. Σωστό, σωστό. Ήμαρτον, κύριε μου, ήμαρτον. Έτσι, την έκοψε. Το Τζόρι. Ο Τζόρι μπορεί να σου παίξει και δεύτερο σέντερφορ. Τα έχουμε πει και άλλη φορά. Στην τόση μέσα, βέβαια, με λίγες, με λίγα μέτρα. Με σουτ, με τρίπλα. Δηλαδή, για όνομα της Παναγίας. Αυτό τον άνθρωπο δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε, ρε παιδιά, λίγο περισσότερο. Μίλαση εκεί στους δικούς σου. Τους μιλάμε. Πάρε τηλέφωνο. Ότι αυτός έχει βουλώσει τα αυτιά του και δεν ακούει. Μάλιστα. Ερχόμαστε, τελειώνω, ένα λεπτό, μιλάτε μισή ώρα και σας ακούω. Μάλιστα. Ερχόμαστε στο σημείο τώρα. Να χάνουμε βαθμούς από εδώ και από εκεί. Άδικα, άδικα εννοώ για την ομάδα, όχι άδικα τους χάσαμε, μια χαρά τους χάσαμε. Ο κύριος Σουδεμός λέει άδικα, άδικα, δικούμαστε. Για τόσο. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι μέχρι τις επόμενες 10 μέρες να γίνουν οι διορθωτικές κινήσεις που συνιστάμε καλή την πίστη. Δηλαδή. Δηλαδή να έρθει οπωσδήποτε ένα στόπερ πολύ καλός, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι. Θέσεις πες μου, στόπερ ένας, στόπερ, τεσσάρις. Στόπερ. Και. Και φόρησε, πήρε. Ένας ακόμα πλάγιος. Πλάγιος. Αυτό. Πλάγιος. Είμαστε full. Σου βάλε δύο γκολ ο Παπάζογλου της Βασκονίας. Γιώργο, Γιώργο, φύγε. Ναι. Λέγε, σ' ακούω. Τι να πω, άκουσα ένα θερμή κατηγορό προς τον προπονητή του Ολυμπιακού. Ναι. Στο φινάλε, εγώ διαφωνώ φυσικά έτσι. Ναι. Είναι γνωστή η πεποίθησή μου ότι το ψάρι βρουμάει από το κεφάλι. Ναι. Αλλά το όνομα του κυρίου Μαρινάκη δεν ακούστηκε ποτέ. Ναι. Ο Μαρινάκης τον έφερε, δεν ήρθε μόνος του αυτός. Ναι. Δεν χτύπησε την πόρτα, βρήκε ανοιχτά και μπήκε. Ναι. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό. Δεν μπορούν για να με κράξουν. Αυτό τζάμπα προπονητής, δεν φίλε. Χωρίς αγροτικό του, που του κάτσε το πιο καλό υλικό στον κόσμο και τζάμπα προπονητής. Τώρα που παίζει τα ντέρμπι, τώρα καταλαβαίνει τι είναι σε μια χώρα. Εκεί θα κράξουν που τα χαθεί ένα πρωτάθλημα, τότε, που τα χαθεί ένα κύπελο, που τα χαθεί ένα τεσσάρα στην Ευρώπη. Κάνα τάλιρο από τον Πάο καμφάνε. Μπορεί, κάτι βαρύ. Αυτό τώρα στον ύπνο σου τότε. Όχι, να θυμηθούμε τα παλιά λίγο έτσι. Γύρνα απ' την άλλη. Όχι, πέντε. Έλα. Λέγε Γιώργο. Πότε εσείς πολλά. Θα σου φέρω την άλλη Κυριακή πότε θα είμαι εδώ. Θα σου φέρω να δει όλα τα παιχνίδια Πάο Ολυμπιακό. Τι να δω, ρε φίλε, 23 χρόνια στη Φάπα σε χαρά. Πάλι τα ίδια τώρα. Πάλι αυτό είναι παραμύθι. Λέγε τι παραμύθι, τα έγραψε ιστορία. Πόσες φορές έχω κερδίσει την Τούμπα παρά έχω. Τα έγραψε ιστορία, ρε φίλε. Η Τούμπα για σένα ήτανε ότι ήταν ο εφιάλτης. Ήταν. Δεν υπάρχει τέτοια παράδοση πουθενά σε κανένα αγώνα. Καλά, θα του φέρω από σε 23 χρόνια και 22 έτη το έχει γράψει παράδοση. Όχι, κάνει λάθο. Πεντάρε φάγατε, τεσσάρε φάγατε, εξάρε φάγατε. Για σένα λε τώρα. Όχι, για εσά μιλάω, κύριε. Για εσά μιλάω, κύριε. Θα τα φέρει την άλλη εβδομάδα. Μπράβο. Κώστα τα έχει δει. Λέω ψέματα, Κώστα. Που στα δείχνα στο σταθμό, στο ράδιο. Τα 22 όμως ένα είναι αλήθεια. Όχι, δεν είναι. Σου δείχνω. Δεν είναι αλήθεια, ρε μεγάλε. Τώρα πήγα μέσα, ήμασταν εμείς. Όχι, όχι. Άστο. Έλα, ρε, κουράζεται ο κόσμος. Ρε, λέγε, ρε, Γιώργο. Άστο μέσα. Τάνικα από τον. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Γίνεται, βλέπω στον ΠΑΟΚ μια προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή, καταρχήν, ο ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω, επειδή έγινε πριν μια συζήτηση, ότι θα τερματίσει δεύτερο στην κανονική περίοδο. Είμαι πιο αισιόδοξο από τον Τζόρνταν που λέει ότι θα τερματίσει δεύτερο στο τέλο. Εγώ λέω πιστεύω και από τη δεύτερη και από την κανονική περίοδο. Δύο πρώτε κρατάτε. Που έμαγε σίγουρα πράγματα. Εγώ το πιστεύω. Συνέχατο. Γίνεται καλή δουλειά. Ναι. Γίνεται μια προσπάθεια. Που αυτή τη στιγμή το μόνο χειρότερο που έχει τον Ολυμπιακό και είναι τόσου βαθμού πίσω στο αγωνιστικό κομμάτι είναι το τελείωμα. Τίποτα άλλο. Ούτε η ταχύτητά του, ούτε η τεχνική. Και στο εξωαγωνιστικό, αυτό το κλασικό θέμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Βέβαια είναι γεγονός ότι με την ικανότητά τους φέτος οι ομάδες δεν χρειάζεται ο Ολυμπιακός να δείξει το πραγματικό του πρόσωπο, το εξωαγωνιστικό. Γι' αυτό και αθωώνεται, ας το μου του δίνουμε άλοθη με λίγα λόγια. Ναι. Έχω ξαναπεί ότι ο Ολυμπιακός από του χρόνου θα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, καθώς για μένα φέτος που δεν μπήκε στους ομίλους και δεν πήρε έτοιμα λεφτά, δεν ψώνησε καθόλου καλά. Ήταν άμαθος, ήταν άβγαλτος στο να ψωνίζει με λίγα λεφτά και του χρόνου θα έχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, θεωρώ εγώ.
Γιατί πάλι αυτός θα είναι ο πρωταθλητής, αλλά δεν θα βγει απευθείας. Εκτός αν καταφέρει και περάσει στους ομίλους με τους αγώνες. Από εκεί και πέρα τώρα σε εμάς. Εντάξει, είναι πολλά υποσχόμενος ο παίκτης, ήρθε από το Champions League, να μην γκρινιάζουμε. Θα δούμε, είναι καλός. Εμένα το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι έχει αλλάξει πάρα πολλές ομάδες. Ότι είναι γενικά και οι Σέρβοι, αν είναι Σέρβος, αλλά δεν ξέρω, δεν με νοιάζει τι είναι. Γενικά είναι λίγο ψηλοχαρακτήρα. Είναι λίγο χαρακτήρα περίεργο. Βέβαια είναι γεγονός ότι πέφτει πάνω σε ένα προπονητή ο οποίος δεν χαρίζεται. Καθάρισε τη βρωμιά των αποδυτηρίων του ΠΑΟΚ, ένα μέρος της βρωμιάς των αποδυτηρίων του ΠΑΟΚ, η οποία βρωμιά είχε ξεκινήσει να πιάνει από την εποχή Ζαγοράκη. Του κόπρου του Αυγή. Ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος αρχηγός που τον ταΐζαν σουβλάκια και του δίναν το όνομα στην οδό, κάποτε έκανε απεργία με την ομάδα στα Γιάννενα και τρώγαμε εξευθελιστική τα 3-0, χάναμε την ευκαιρία να πάμε στον τελικό. Και ευτυχώς που ο Παναθηναϊκός Άρης δεν πάθαμε και καμιά δεύτερη νύλα. Πες το μια φορά αυτό. Δεν το λέμε αυτό, μια φορά λέγονται αυτά. Όποιος το πιάνει, το πιάνει. Από εκεί και πέρα δεν θα ξεχάσουμε τον αγαπητό κύριο Κατσουράνη, ο οποίος ήρθε και νόμιζε ότι η ομάδα ήταν το τσιφλίκι του. Πάλι ο άνθρωπος που τον κερνούσανε σουβλάκια. Έκανε προπονητή να φύγει μέσα σε Port Bagaz και εκεί δεν σιώπησε η διοίκηση για μια ακόμα φορά. Ο οποίος απέτυχε παντού εδώ μεταξύ, ναι, ο προπονητής. Συμφωνώ, σε αυτό δεν είναι διαφωνώ. Οπότε καλά τον έκανε και τον καθάρισε, λοιπόν, μια ώρα νωρίτερα και άρχισε να γλύφει τώρα πλέον αυτός ο αποτυχημένος. Ποιος? Άρχισε να γλύφει, ο φίλος ο Δόνης, άρχισε να γλύφει τον κύριο Σαββίδη και τον ΠΑΟΚ. Δόνη, η απόλυτη ξεφτύλα είσαι και σαν άνθρωπος και σαν προπονητής. Άρχισες να... Σ' άκουσα προχθές και ήσουνα για λύπηση. Μέχρι και από το Κατάρ σε διώξανε από τα Εμιράτα. Τώρα, αν πήρες τα λεφτά, αυτό είναι άλλη μαγιά. Προπονητικά, τίποτα. Γιατί, τίποτα. Άρχισε να γλύφει και τον Σαββίδη και τον ΠΑΟ. Καλά, ναι, με τον Σαββίδη πάει καλά. Λοιπόν, ο ΠΑΟ και τα λοιπά. Μου επιβεβαίωσες λοιπόν αυτά που έλεγα εγώ ακόμα μια φορά. Από τότε που δεν σε γούσταρα και δεν σε πιστεύω και σαν προπονητή, αν θέλεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι άλλο να αναφερθούμε σε αυτά τα αμαρτωλά αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Να πάμε στην περίπτωση την πιο πρόσφατη που η διοίκηση κακώς για μένα κάνει ανανέωση, ή να πούμε πάλι για τον σουβλακοφαγέα ο οποίος τρώει και το Στέφενς. Είναι γενικός, καλός προπονητοφάγος ήταν και αυτός, πάει και αυτός. Για ποιον λέμε τώρα, παιδιά? Κοίτα, μη φάει κανέναν σαν και εσένα όμως, πρόσεχε. Ναι, γιατί είναι το είδωλο του ΠΑΟΚ αυτό. Γιώργο, για ποιον λες τώρα, σοβαρά? Για τον Καρσία μιλάει. Α, για τον συνόμιση. Και επειδή είναι είδωλο για σένα, πρέπει να... Για μένα είναι είδωλο. Και ο Παπαντρέου ήταν είδωλο. Δεν τώρα μιλήσετε εσείς τώρα για τον Καρσία. Ο Παπαντρέου ήταν είδωλο. Ποιος μπορεί να μιλήσει για τον Καρσία από εσάς? Ο Παπαντρέου ήταν είδωλο, ρε Χαϊβάνη. Χαϊβάνη, τον Καρσία είδωλο. Βεβαίως. Ο Γκαρσία είδωλος. Εννοείται. Χαϊβάνη. Εννοείται. Αχ, Χαϊβάνη. Στα δύσκολα χρόνια του ΠΑΟΚ έκανε. Ένα μεγάλο μας δεν έκανε. Άντε, πολλά μεγάλα έκανε. Πολλά μεγάλα έκανε. Άντε, λοιπόν, επειδή είστε αντιπαθητικοί και κομπλεξικοί μαζί του, ναι, εγώ σας καταλαβαίνω, σας δικαιολογώ. Ναι, ναι. Ήταν ό,τι μεγαλύτερο πέρασε τα τελευταία. Έκοψε την καλημέρα. Άντε, βρε, τώρα, θα μιλήσατε για Γκαρσία τώρα εσείς. Τα τελευταία χρόνια από τον ΠΑΟΚ, στα 2-3 καλύτερα ήταν τα τελευταία 20 χρόνια που πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Και σαν προσωπικότητα και βεβαίως. Και αγωνιστικά και προσωπικότητα. Εννοείται. Και τρεις μειώσεις συμβολέων στα δύσκολα χρόνια. Όλοι οι άλλοι κάναν προσφυγές. Ποιος θα τον έπαιρνε? Ποιος θα τον έπαιρνε για τον Γκαρσία, μιλάτε, ρε. Κάθισε καλά τώρα. Πού θα πήγαινε? Πότε? Τώρα που τον καθάρισε ο Δόνης. Τότε που τον καθάρισε ο Δόνης, τον είχε ένα χρόνο στον πάγκο. Πού θα πήγε? Καθίστε καλά, ρε παιδί. Πού θα πήγαινε, ρε παιδί. Στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη και τον διώξαν με τις κλωτσίες. Ναι, αφού ένα χρόνο δεν έπαιξε μπάλα. Εδώ καημένο. Ναι. Τέλος πάντων, εσύ μην κάνεις προπονήσεις ένα χρόνο και πάνε μετά παίξε. Έλα τώρα με τον Καρσία τώρα. Δεν βρε τώρα, μιλήστε εσείς για Καρσία. Προσωπολάτρες παοξίδες τώρα. Τα γάρια τώρα. Άμπαλοι όλοι, μιλήστε για Καρσία εσείς τώρα. Δεν αφισβητώ την ποδοσφαιρική του ικανότητα. Δεν ξέρω, Γιώργο, άστρα. Λοιπόν, η τελευταία, λοιπόν, να μην ξεχνάμε, λοιπόν, την τελευταία πάλι έτσι βρώμα των αποδυτηρίων, ναι, την οποία επιτέλους, ναι, και αυτό όχι εξαιτίας, εδώ δεν δίνουμε τα εύσημα στο Σαββίδη, ναι, εδώ δίνουμε τα εύσημα στον προπονητή, mm, ο οποίος αναγκάστηκε να εκτεθεί ο ίδιος, ναι, να βάλει την προπονητική του καριέρα σε ρίσκο, στη Λεμιτόμο, ναι, για να σώσει τον ΠΑΟΚ. Εγώ και μόνο γι' αυτό τον αναγνωρίζω, τέλος, όπου, ναι, αν δεν έβγαινε να τα πει έτσι χήμα και τσουβαλάτα, ο κύριος Σαββίδης και ο γιώκας του, χαμπάρι, θα τον είχαν τον άλλον εκεί πέρα να κάθεται και να κάνει την ομάδα να μην πω. Τέλος πάντων, απαλλαχτήκαμε και από αυτόνα. Μπράβο, έστω και στο τέλος που η διοίκηση ανέλαβε τις ευθύνες της, παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος
και τον έστειλε σπίτι του. Η ομάδα λοιπόν ξαναξεκινάει. Το που τον έστειλε στο σπίτι του έκανε καλά. Φυσικά. Για δεν το λες. Το είπα. Και λες μπράβο στον Ήβιτς. Μπράβο και στη δίκη που τον έστειλε. Δεν το άκουσε αυτό. Γιατί μπορεί να το κρατούσε. Δεν άκουσε τώρα που δεν άκουσε. Όχι, δεν άκουσα. Άμα άκουγα δεν σου έκανα παρατήρηση. Ωραία, ο Τζόρντα δεν ακούει καλά, δεν πειράζει. Δεν τα λες καλά εσύ. Εγώ ακούω μια χαρά. Η ηλικία του φταίει. Μπράβο λες τον κύριο Ήβιτς και μετά λες που καθάρισε ένα λάθος της διοίκησης. Ναι, ρε φίλε, λάθος της διοίκησης είναι, αν το πάμε έτσι. Καλά, όλοι κάνουν λάθη. Γιατί επειδή ο άλλος. Το θέμα είναι να τα αναγνωρίσει. Ο Μίκης Μάους ήταν φίλος με τον Τζαβέλα και μετά βγαίνει και λέει δεν ήμασταν. Τέλος πάντων, καλά τα λέω. Γίνονται λοιπόν προσπάθειες η ομάδα αυτή τη φορά. Άμα βολεύουν εδώ αυτά. Δεν βολεύουν, ναι. Άμα σα βολεύουν, καλά. Εσένα άμα δεν σε βολεύουν. Δεν βολεύουν. Και στον ΠΑΟΚ δεν βολεύουν και στον κόσμο δεν βολεύουν. Μπράβο λοιπόν το ότι γίνεται, ξεκινάει μια προσπάθεια. Αυτό που εγώ θα αναγνωρίσω στον προπονητή. Και στη διοίκηση ουσιαστικά που έφερε αυτό το προπονητή είναι ότι επιτέλους δεν έχουμε καμία θλάση στην ομάδα, δεν έχουμε τραυματισμούς. Με ξενερώνει το ότι για να γίνουν μεταγραφές. Πού οφείλεται αυτό, που δεν έχουμε θλάση. Εγώ πιστεύω στον προπονητή και στο προπονητικό team. Πού οφείλεται, κάνουν κάτι. Κάτι ναι, στη διοίκηση που έκανε τις κινήσεις, τις ανάλογες για να φέρει τα. Ποια? Για να φέρει τα απαραίτητα εργαλεία. Σαν ανθρώπους δηλαδή. Φέτος, ναι, για να μην γίνεται ρε παιδάκι μου αυτό. Για να μην γίνονται αυτά τα εγκλήματα που γινόντουσαν. Άλλαξε και το χλωτάπιτα στο βοηθητικό εκεί πέρα που είναι. Με πάντα ρε Γιώργο. Συνεχίζω. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι ίσως να είναι η απαρχή να δούμε ωραία πράγματα επιτέλους στον ΠΑΟΚ. Σε κάθε ματσά δεν το μόνο να σε πω για να μαθαίνεις. Μύρεση, Ζορντά, έσαιρα. Μετά να τελειώσω και θα μου κάνεις μαθητή. Λοιπόν. Έλα, ξέρουμε, είπαμε, δεν πηγαίνουν πλέον στο Μαρκής, δεν κάθονται στα σκαμπό και αυτό δεν παθαίνουν θλάσεις. Έλα, ξέρουμε. Αυτό θα μου πεις. Τους έκοψε τα σκαμπό. Τα θυμόμαστε. Δεν πρόκειται να μάθεις ποτέ τι γίνεται στον Πάο. Ούτε εσύ, μέσα ούτε έξω. Εσύ μου το έπεσε, από σένα το έμαθα. Λέγε Γιώργο. Λέγε Γιώργο. Τώρα το άλλαξε. Λέγε Γιώργο. Εννοείται αυτό. Στο επιβεβαίωσε μετά από μήνες ο Μάριος. Ναι, όντως, πραγματικά. Πάμε, ναι. Λοιπόν, και τελειώνοντας, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το μόνο που ξενέρωσα εγώ σε σχέση με τις μεταγραφές. Βέβαια τα οικονομικά του, όπως λέει και ο Τζόρνταν, επειδή είμαι και λογιστής εταιρεία, αυτοί τα ξέρουν καλύτερα που είναι μέσα. Είναι ότι χρειάστηκε να πουληθεί ο καλύτερος για να έρθουν αυτοί. Άκου, τι τώρα, να κάνουμε τώρα. Το 3700 έχει σχέση με το 12. Καμία σχέση. Λέγε Γιώργο. Απάντα. Εσύ τι είσαι, γραφείο τύπου. Ναι, γιατί έκανε, πουλήθηκε ο καλύτερος, ναι. Που δεν πουλήθηκε ο καλύτερος, έφυγε ο καλύτερος διότι δεν μπορούσε να το κρατήσει πλέον. Κατά τη ρήτρα. Τέλος πάντων, κατά τη ρήτρα. Άρα φοροδιαφυγή. Φοροδιαφεύγεις, ρε Σαββίδη, δεν τρέπεσαι. Αυτός λέει ότι φοροδιαφεύγεις. Έτσι είπε αυτός. Έτσι δεν είπες. Λογιστής είναι αυτός. Εσύ τώρα είσαι αντίπαοξης. Όχι. Πώς το λες αυτό το πράγμα. Να καταλάβω, τον κύριο Σαββίδη, εμένα προστάτευε στον εαυτό σου. Δεν είπες ότι φοροδιαφεύγει τώρα. Εγώ το είπα. Εσύ το λες αυτό. Σε λέω κατά τη ρήτρα και. Κοίταξε, υπάρχουν λογιστικά τερτύπια. Να σου δώσω κάτι, είσαι λογιστή, αλλά δεν ξέρει τι το επάγγελμά σου κάνουν. Ρε παιδάκι μου. Γενικά δεν ξέρει, άσε τα πάντα, τα ξέρει ο Τζόρνταν. Όχι, τα ξέρετε όλα εσεί, τα πάντα εσεί τα ξέρετε. Κοινό παντογνώστη, πουλήθηκε κάτω από τη ρήτρα. Εγώ έτσι ξέρω. Ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, τέλο. Να πω δύο λόγια. Τέρμα. Θα πω δύο λόγια για Παναθηναϊκό. Θλίβομαι όταν βλέπω δεξί μπακ στον Παναθηναϊκό το Μαρινάκι. Τον περνάει. Σαν σταματημένο ο Επστάιν και πλασάρει στην ανοιχτή γωνία και κάνει το 1-1. Θλίβομαι με δεξί στόπερ τον Ευαγγέλου. Και θλίβομαι με αλλαγή στην αλλαγή τον Χατζηγιοβάνι. Ένα Χατζηγιοβάνι που πήγε πάνω στο Λέτο, τον οποίο τον βάζει στο 46 εξτρέμ ο Ζουνίδης. Μα είναι λογικό να τον βάλει στο Λέτο να κάνει μεγάλες διαδρομές σε 4-2-3-1 ως αριστερός εξτρέμ. Θα σου κάνει μια κούρσα, θα γυρίσει πίσω, θα σου κάνει δεύτερη κούρσα. Στην τρίτη κούρσα θα σε παρατηρήσει. Πλάταρε το λάστιχο. Πλάταρε το λάστιχο. Τέρμα. Λοιπόν, και επίσης το καλύτερο παιχνίδι του Βηγιαφάνες σε ρόλο δεξιού εξτρέμα, αλλά έκλεινε πολύ προς τα μέσα. Είναι τραγωδία στον Παναθηναϊκό να είναι ο Κουρμπέλης κόφτης δίπλα στο Ζέκα και φυσικά δεκάρι να είναι ο Λουτ. Ο Παναθηναϊκός είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να παίζει ούτε με τον Βλαχοδήμο έξω αριστερά, ούτε με τον Λέτο 33 χρονών τελειωμένο στη γραμμή για ένα 20 λεπτό δεύτερο center for ή center for. Τα απλαϊνά άθετα. Και επίσης δεν μπορεί να παίζεις με δεξί μπακ το Μαρινάκι και δεξί στόπερ τον Ευαγγέλου. Είσαι ο Παναθηναϊκός. Σε μνημόνιο είναι ρε Κώστα. Είσαι ο Παναθηναϊκός. Και ο απαγορεύεται. Βέβαια εδώ να πούμε κάτι. Ναι. Να πούμε κάτι. Απαγορεύεται. Γιατί παίζει για μια άλλη ομάδα, έτσι. Ναι. Απίστευτη, το είπαμε Κέρκυρα και στο Καραϊσκάκης μέσα,
που μπορούσε να πάρει και την νίκη στο 0-0. Και στην τεσσάρα προχθές μέσα στο Περιστέρι, απίστευτη. Και χθες τρελή εμφάνιση από όλους. Σιώτης Ανδρόπουλος. Ναι ρε αλήτη, και το σκεφτόμουν να τις προάδες, μπράβο. Καλό, 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 καλό. Ο Σιώτης με τον Ανδρεόπουλο, σαν κόφτες, κάνα τα πάντα. Ο Σιώτης σήμερα κάνει κάποια στιγμή σε μισό λεπτό τρία sliding tackle και βγάζει και παλιά μπροστά. Ναι. Με τον Μπάουκ σε κακή μέρα. Και ο Ανδρεόπουλος, ο Βενέτης γλιστρούσε με τον Μπάουκ. Σήμερα κόβει πάνω στη γραμμή, κόβει τα πάντα. Δικαιωμάτου. Έτσι. Ναι, αυτό είναι. Κακή μέρα έτσι και με τον Μπάουκ. Κράταγε βαλέδες γι' αυτό. Ήθελα να πω κάτι για τον, για τον Ευαγγέλου. Ο Ευαγγέλου. Το παιδί αυτό το έχω δει δύο φορές, ναι, που έχει παίξει. Ναι. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από το ότι για στόπερ μου φαίνεται κοντός. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός σας κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Όπως ο Γιωβάνης, ένα παιδάκι θα ρίξει και είχε να φάει γάλα. Εντάξει, 6, τώρα, είναι 19 μισό πλάγιος με τον Κισαμικό έπαιξε και τον έβαλε. Εντάξει, ένα παιδάκι τώρα, μαζεμένο, εντάξει. Φουκαράκος. Εντάξει, σε τέτοιο εντάξει. Είναι. Όχι, δεν θα του δούμε. Δεν είναι τα του Βλαχοδήμου, ας πούμε, το παράστημα του Μπέρτου και τα λοιπά. Εγώ χαίρομαι, ξέχασα να το πω. Χαίρομαι που βλέπω, χαίρομαι που βλέπω το Μανθάτη, τον Ανδρούτσο, το Ρέτσο, αυτά τα παιδιά και ο Νικολάου είναι καλός. Λοιπόν, άκουσα, αλλά θέλει δυνάμωμα ο Ρέτσος. Από αυτούς όλους, από αυτούς όλους, ο Ρέτσος δεν βγαίνει για μένα. Εγώ πιστεύω πως βγαίνει, γιατί είναι 19. Ο Ρέτσος είναι αδύναμος, επάνω εδώ. Θα δυναμώσει, αυτό λέμε. Πάγκο, πάγκο. Εύκολος στο φάουλ. Ναι. Τώρα, άμα, έχει κανένα, άμα πάρει την ΕΠΟ που λένε αυτοί, θα πάρει την ΕΠΟ ο ΠΑΟΚ και έχουν... παίξει ο Ρέτσο στόπερ, θα λέει κάθε Κυριακή με κάρτα. Ο Βρύγκας είναι εκεί. Ο ναι, άμα έχει τώρα, άμα έχει 80-20 διαιτησία και δεν τον έχει, θα σαν τον Ανατολάκη, μπορεί να κάνει καριέρα. Αλλά έτσι όπως το βλέπω το Ρέτσο, με τα φάουλ, είναι επικίνδυνος. Θα δούμε, θα δούμε. Κώστα, είναι νεαρός πολύ. Δεν έχω μιλήσει καθόλου. Πάνε σε γραμμή να τη μην κάνει τον κόσμο. Το Αλατζίνι είναι πελάτης μας. Είναι δικός μας άνθρωπος. Ναι, είναι απέναντι από το πάρκινγκ του Δήμου Καλαμαριάς εκεί στην εκκλησία. Πώς λέγεται η εκκλησία. Στο κέντρο της Καλαμαριάς πάνω από το γήπεδο του Απόλλωνα. Μεταμόρφωση του Σωτήρα. Μεταμόρφωση του Σωτήρα. Αν το Αθηναίο σα τα λέει. Για το φίλο που ρώτησε. Για το ότι μας λείπει η Όλγα Τρέμι εννοείται. Πού είχε, τι έκανε. Η κορυφαία άγκοργού μας στην Ευρώπη. Τι έκανε η άγκοργού μας. Ακόμη είναι χωρίς δουλειά, δεν την πήρε κανείς. Από πού έφυγε. Πάει το Μέγκα, δεν έχει δελτία, δεν έχει τίποτα. Εσύ, το Μέγκα. Δεν παίζει το Μέγκα. Ναι, δεν, μόνο ταινίες βάζει. Και τι, λυπάσαι για ταινίες. Για την Όλγα Τρέμι. Λυπάσαι για την Όλγα Τρέμι. Με ρώτησε η νέα τριάδα. Πόσο χρονό είναι η Όλγα Τρέμι. Γεια σου, ρε Κερασινιώτη. Πόσο χρονό είναι. Δεν νοιάζει. Λοιπόν, η νέα μου αρρώστια είναι κάθε μέρα που περνάει γίνομαι και πιο άρρωστο μαζί τη. Λέγεται Βανέσα Μέι. Βανέσα. Η πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Τι είναι αυτή. Η πρωθυπουργός της Αγγλίας. Έχει γυναίκα είναι. Η Βανέσα Μέι. Πόσο ετών είναι. Πόσο ετών είναι. 62. 63, κάπου εκεί. Ναι. 65. Έχετε γνώση το από αυτό της, δεν υπάρχει τίποτα υγρό. Θα συναντηθεί λέει με τον Τραμπ, 64 χρονών ναι. Τώρα η Βανέσα Τρέμι. Πεθαίνω με Βανέσα Μέι και παραμένουν Κριστή Λαγκάρτ, Μαρία Γκοντζάρεβα, άρρωστος και φυσικά η Μαρίνα, η ερμηνεία του Ολυμπιακού. Ξεχνά το επιθετό της κοπέλας. Καλά, συγγνώμη, αυτή ναι. Που κολλάει με τις άλλες τρεις, αυτή είναι κούκλα, ρε. Ναι, ρε, όντως. Κολλάει αυτή με τις άλλες τρεις. Η Γκοντζάρεβα τι είναι, άσχημη. Η Γκοντζάρεβα. Και η Γκοντζάρεβα είναι γλυκιά. Ωραία γυναίκα. Είναι γλυκιά. Ναι. Η άλλη είναι όμως, η άλλη γλυκιά, πιτσιρίκα, είναι λίγο γεματούλα, είναι γλυκιά. Έχει προσωπικό. Οι άλλες που κολλάνε οι άλλες. Χαίρομαι. Χαίρομαι. Ναι, ρε, φίλε, εντάξει. Χαίρομαι που έχει κάτι ο Ολυμπιακός που αρέσει στον Τζόντα. Ισοσίας της Δήμητρας Γιάννη, Νικοντζάκη. Και λυπάσαι για την Τρέμιρα σαν... Α, Τερέζα, ναι. Συγγνώμη, εγώ είπα Βανέσα η Τζολινέ. Χάρη, να είσαι καλά, ναι. Τερέζα Μέι. Συγγνώμη, φάω εγώ από τη Βανέσα Μέι. Τερέζα. Τερέζα Μέι. 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 Ασάμα, λυπάσαι για την Αυτίνα. Για την Άρκον Γούμαν. Για να τη βλέπω, βρεσί. Όχι, τι πάμε τώρα ότι πεινάει η Τρέμιρα. Ο πιο φτωχός γκόμενός της ήταν να πούμε. Ο Γουλανδρής. Ο Γουλανδρής. Πάλι πηθώ αυτό τώρα που δεν βγαίνει η Τρέμι. Να τρομοκρατούμε εγώ με εκείνη την άγρια τη μούρη να βγαίνει για να τρομοκρατούνται τα παιδιά. Άσε μας ρε φύγει από εδώ πέρα. Δεν κάνει κάβαλες. Μόνο αυτό. Τρελάθηκε, εγώ θα πω και κάτι άλλο. Μια άλλη τρομακτική. Συγγνώμη. Μια άλλη τρομακτική γυναίκα είναι. Πάω καμιά φορά σε κάνα πελάτη το απόγευμα πριν το τηλεάστη και μεταξύ τηλεάστη και προπόνηση. Στην Τατιάνα τη Στεφανίδου είναι με μια. Δεν άσχημη κοπέλα. Δεν είναι άσχημη κοπέλα. Είναι που σαν τηρίζει. Όχι. Είναι μία με κάτι μάτια γουρλωτά. Όχι σαν τα δικά μου. Χοντρή. Γαριδωμάτα. Πώς. Γαριδωμάτα. Γαριδωμάτα. Δηλαδή σε βλέπει
και λες αμάν τώρα θα πάρει το μαχαίρι, χαπ, θα με κάτσει μια αργούμενη. Ρεπόρτερ της Τατιάνας. Ρεπόρτερ της Τατιάνας, δεν είναι άσχημη κοπέλα. Ή και το ψαλίδι, γιατί έχει, είναι πιο καλό θρίλερ. Έχει βλέμμα που ψαλίδι. Εγώ αν ήμουν σκηνοθέτης θα την έπαιρνα αμέσως, δηλαδή ποιος κάνει τρομακτικά έργα κτλ. Την έπαιρνα, έλα εδώ, κάνε τη δολοφόνο του συζύγου. Ή θα έπαιρνα αυτή την. Ναι, θα έπαιρνα, θα την έκανα ηθοποιό στους woman, πώς τις λένε, daily woman. Τέτοιο πράγμα. Δίπλα στην Τατιάνα. Δεν είναι άσχημη κοπέλα, αλλά έχει τρομακτικό αυτό. Μόλις γουρλώνει το μάτι, δεν είναι αυτό το Πάρλα το μάτι του Χρήστου Πάρλα. Το αυγουλωτό. Θεός χωρέστο. Το αυγουλωτό. Το αυγουλωτό, το δικό μου, το εξόφθαλμο κτλ. Είναι τρομακτικό το βλέμμα. Λες αμάν, δηλαδή να την έχεις γυναίκα, να τσακωθείς ξέρω εγώ τίποτα κτλ. Και να τσιρίξει εκεί, α, να κάνει, να γουρλώσει και το μάτι, δεν ξέρω το όνομά της. Πολύ ψωμί το μήνυμα. Πολύ ψωμί το μήνυμα. Πολύ ψωμί. Πολύ ψωμί. Σας πήρε τα λεφτά ο Τσιάρτας, σας έκανε και προσφυγή, τι σας έκανε, και τον έχετε και είδωλο. Όλοι πήραν πρωταθλήματα και εκεί. Ναι. Είναι άρα αυτό, τι θα πείτε. Καλά, τι είναι ρε, εσύ, το είδωλο, τι είναι το πρωτάθλημα. Ο Κούδας πήρε πρωταθλήματα και κύπελλα. Δεν πήρε κύπελλα, δεν είχε ένα πρωτάθλημα. Και τι είναι, δηλαδή η αξία του ήταν για να πάρει μόνο ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελλα. Αυτό είναι είδωλο, δεν είναι όμως. Είδωλο είναι η προσωπικότητα, ρε παιδιά. Καθίστε καλά τώρα. Θα τα κάνουμε ίσα και όμοια τώρα όλα. Αυτό έχει δίκιο, σε αυτό έχει δίκιο. Σε αυτό έχει δίκιο. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Αυτοί ρίξανε και την άξιση γάμα εθνική με την κατάντια του. Ποδοσφαιρικά. Πάλι για του δικαιολογεί τώρα ποδοσφαιρικά. Μάρια, μισό λεπτό. Τι πράγμα είστε τώρα. Μια φορά παραδεχτείτε κάτι. Ότι έχει ρε παιδάκι μου είδωλο το μαύρο ή το ρίζο μου. Ναι, όχι αυτού. Το είδωλο τη ΑΕΚ λέγεται Στέλιος Μανολάς. Το σύγχρονο είδωλο. Καθίστε καλά. Ούτε και ξέρετε ποια είναι τα είδωλά σας. Συμφωνώ απολύτως 100%. Το σύγχρονο Θωμάς Μαύρος. Πες μου ένα 30 αεξί, 35 που ξέρει το Θωμά το Μαύρο. Τι λέει, πλάκα. Τι λες τώρα, ρε. Τι λέει, ρε. Πλάκα. Προχθές μιλούσαμε, ρε, στην πλάκα μου. Πότε σταμάτησε ο Θωμάς ο Μαύρος, ρε παιδιά. Το 92. Το 92. Έχει 24 χρόνια. Ο 30 ήταν 6 χρονών. Σου κάτσε 3 γκολ. Ο 30 θυμάται Μαύρο. Όχι, θυμάται το Στέλιο Μανολά. Έλα ρε παιδιά. Άσε ρε τώρα. Καθίστε καλά. Άσε με τώρα ρε Τζόρνταν. Στέλιος Μανολάς. Σας πήρανε χαμπάρι ότι είστε λαός παρορμητικός. Κοίταξε. Ο Στέλιος ο Μανολάς. Ναι. Και σας δουλεύει ο Γκαρσία. Ξέρετε πόσα, πόσα χρόνια έπαιξε στην ΑΕΚ, από πού ξεκίνησε, που πήγε, τι έκανε ο Στέλιος Μανολάς. Τα μικρά ξεκίνησε. Λοιπόν, ο Μαύρος που, από πού ξεκίνησε. Στο Πανιόν. Είδες λοιπόν. Η σημαία της ΑΕΚ είναι αυτός που ξεκίνησε από τα μικρά και τελείωσε στην ΑΕΚ. Ο Γκαρσία δεν ξεκίνησε τον ΠΑΟ. Ο Μανολάς είναι η σημαία που έλεγε ότι ο μπαμπάς μου είναι ο Παρτινογιάννης, ο πατέρας μου δεν γάμω το... Εσείς, εγώ άλλο λέω τώρα, εσείς καταλάβατε τι είπα. Άλλο τώρα να ξεκινήσεις... Ότι ο μπαμπάς μου είναι ο Παρτινογιάννης, που έλεγε ο Μανολάς, πατέρας μου ο Παρτινογιάννης, και που γίνεται συναλλαγή για να πάει ο Μανολάς στον Ολυμπιακό. Όχι, δεν έγινε καμιά συναλλαγή, δεν πήγε, αρνήθηκε και τον Κόκαλη. Και τον Κόκαλη και τον Βαρδινογιάννη. Έλα τώρα, λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Αρνήθηκε και τον Κόκαλη και τον Βαρδινογιάννη ο Μανολάς. Μαύρος ο Θεός. Ένα λεπτό να πω. Όταν ο Αλέφαντος. Και ο Μαύρος μου, βέβαια. Όταν ο Αλέφαντος. Όταν με πίστευε τον Λιμπερόπουλο και τον Μαύρο. Κιάρτα, να πούμε. Ήμουνα στο ματς ΑΕΚ Καλαμαριά, φαντάρο το 87 στο ΑΚΑ. ΑΕΚ Καλαμαριά 2-0, όταν πήγε να πουλήσει μαγιά ο Αλέφαντος στο Μαύρο, έπεσε όλο το ΑΚΑ να φάει τον Αλέφαντο. Ποιος Μανολάς. Η σημαία της ΑΕΚ, παιδιά, για μένα, όπως είπες, μπορεί να είναι και ο Μαύρος, θεωρώ ότι είναι πρώτα ο Στέλιος Μανολάς. Πρώτα κάνα έτσι. Ας βγουν οι εξήδες να μου πούνε. Λοιπόν, σημαία... μεγάλη το Μαύρο θα πούνε, ρε παιδιά. Εγώ λέω Στέλιος Μανολάς. Μπορεί να είναι και ο Μαύρος, ρε παιδιά. Αλλά όχι τώρα Τσιάρτα και λοιπά. Αν δεν βρες τον αντιπαθητικό το Μανολά τώρα θα με πεις. Αυτό έχει δίκιο. Τον αντιπαθέστατο τώρα. Τα λέει πολύ ωραία. Εδώ μιλάμε για προσωπικότητες, ρε παιδιά. Άσε καημένε. Έχει βάλει 500 γκολ άλλος. Έχει κάνει εξτρέμ προκρίσεις. Νταμπλ έχει πάρει με την ΑΕΚ. Πάμε το πάσο αγωνιστικό. Εγώ άλλο μιλάω τώρα. Μιλάω για προσωπικότητα, ρε παιδί. Ο Μανολάς. Καταρχήν αρνήθηκε δύο φορές. Πρώτα στην Κόκαλη και του Βαρδινογιάννη. Για πέσει εκεί με τον Ολυμπιακό. Και δεν είσαι που έχει τον Κόκαλη. Θέλει να βγάλει προμήθεια. Δεν είσαι τον Κόκαλη. Έλα, πάμε διάλειμμα. Στην πατροκρατορία του Κόκαλη. Ανοίγουμε γραμμές 540 601 και για Ευρώπη την γουστάρετε. Εδώ μισά τα αφήσαμε. Πάμε. Λοιπόν, βγάζουμε γραμμές, πείτε ότι γουστάρετε, μη βρίζετε. Θα σας κόψει ο ιδιοκτήτης που είναι και η χολύπτης. Λοιπόν, πείτε ότι γουστάρετε, θα λέτε ότι γουστάρετε. Αντίθετα το λένε. Εμείς εδώ είμαστε ένα μικρό κανάλι, δεν έχουμε
ας πούμε, ούτε με πολιτικούς ούτε με παράγοντες, πες εκείνο κάνε τ' άλλο. Και αυτό έχουμε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ελευθερία λόγου. Ελευθερία λόγου. Οπότε, αλλά μην λέτε κάτι κακό για τον πρόεδρο. Όχι, πείτε ό,τι θέλετε. Κουμπουλιστή. Κάτσε τον πρόεδρο, δεν του κράζουμε. Ραπτό.gr, όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοκοπημένες. Που λέει ο κόκκινος, ραπτό.gr. Πάμε στον κόμμα. Να λέτε ονόματα και ομάδα. Ποια ομάδα που στηρίζετε. Όχι. Πάμε, ναι. Ναι. Πάμε. Πιο δυνατά, πάμε. Πιο δυνατά, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Λίγο πιο δυνατά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε. Θέλει όνομα, Γιώργο με λένε, πάω ξύπνα από Τούμπα. Πάμε, ρε Γιώργο, μπράβο. Ποια περιοχή είσαι, Νίκο, εσύ πάρτε την καρδιά μου. Τούμπα, είπαμε, Τούμπα, απέναντι από το γήπεδο. Ωραίο, είσαι και γείτονα. Ναι, 60 χρονών είμαι εγώ. Με ξέρει και ο Ραπ, ο βέβαια ο Τζόρνταν είναι και φίλο μου. 60 χρονών, πάντω συμφωνή σου για 30 μοιάζει. Ναι, Ραπ, είμαι ο ταξιδιτή που πήρα από τη γυναίκα σου στο σπίτι σου. Α, ωραίο, να την προσέγγισε. Λοιπόν, Μερσεντέ. Εμένα ο παπάς μου τα γεννήθηκα, πριν με πάει στο σπίτι, με πήγε στο κήπεδο, στο κέντρο και με βάπτισε παοκτή. Κάτσε ρε, πότε είσαι γεννημένος. Το 56. Και πότε, το 59, τη δύο χρονών σε πήρε στη ράχη. Τι πράγμα. Σε πήρε δύο χρονών στην πλάτη, πήγε στο κήπεδο του Πανεπιστημίου. Εκεί στο Πανεπιστήμιο που ήταν. Ναι. Όταν βγήκα από το νοσοκομείο, ναι, με βγήκε και πήγε. Με πήγε στο γήπεδο, με βάφτισε και μετά με έβγαλε Γιώργο. Να υποθέσω ότι το επίθετό σου τελειώνει σε ογλού. Ναι. Έτσι. Να χαρώ το φίλο μου. Έλα, πάμε. Λοιπόν, τέλο πάντων, αυτό που λέει μαζί σου δεν τα έβγαλα ποτέ πέρα και ούτε θα τα βγάλω ποτέ πέρα. Γιατί? Γιατί σε αρέσει να κριτικάρεις και δεν σε αρέσει να σε κρίνουνε. Να σε κριτικάρουνε μάλλον. Ω, μ' αρέσει να σε κριτικά, γιατί? Άμα σ' άρεσε η κριτική, θα σε έλεγα αυτή τη στιγμή γιατί δεν πάει να γίνεις προπονητής. Γιατί τα ξέρεις όλα. Το έχω σκεφτεί και εγώ αυτό. Αφού τα βρίσκει όλα και τα το πεις και είναι αυτά σίγουρα, του το έχω πει και παλιότερα. Ναι. Του λέω πώς θα γίνεις προπονητής. Ωραία ερώτηση. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ερώτηση. Τότε. Ναι. Έχω δύο απαντήσεις γι' αυτό. Στάσου. Πρώτον, τότε και όσοι πηγαίνουμε στο καφενείο και κάνουμε κριτική στους πολιτικούς και δημοσιογράφοι που κάνουν εκπομπή για την πολιτική, θα έπρεπε να γίνουν πολιτικοί. Απαντώ εγώ. Εγώ δεν σας απαντήσω. Α, συγγνώμη. Τότε ο Ευαγγελάτος έπρεπε να γίνει πολιτικός. Κοίταξε. Οι πολιτικοί γίνονται οι οποιοδήποτε. Προπονητές δεν γίνονται οι οποιοδήποτε. Πώς δεν γίνονται οι οποιοδήποτε. Δεν συνόλοι, ρε φίλε. Ρε, πολιτικοί γίνονται οι οποιοδήποτε. Ρε Γιώργο, το ποδόσφαιρο είναι το πιο λαϊκό άθλημα που ο κάθε επιστήμονας, άσχετος, ειδικός, μη ειδικός, έχει άποψη. Μπρε, άποψη έχεις εσύ, αλλά εγώ σε βλέπω ότι λες εκείνον έπρεπε να βάλει, εκείνον έπρεπε να βάλει. Είναι η μία η άποψη που έχω. Στην εκπομπή σου μια φορά δεν κοιτάς να πεις ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ποδόσφαιρο. Κοίτα. Δεν έχουμε ποδόσφαιρο. Ναι, τι έχουμε. Έχουμε μπάλα. Τι έχουμε. Μπάλα έχουμε. Μπάλα. Ποδόσφαιρο δεν έχουμε. Ωραία. Έλεος δηλαδή. Έβλεπα τον Παναθηναϊκό σήμερα, αυτή η ομάδα δεν θα μπει στην πεντάδα για να παίξει Ευρώπη. Ποιο να πω, τον Ατρόμητο. Οι μόνες ομάδες λίγο καλές που μπορούν να παίξουν στην Ευρώπη είναι, είπα λίγο καλές, όχι καλές μαλάτε, ο Ολυμπιακός που είναι λίγο καλός, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ που είναι σούπερ, τα Γιάννενα, αφού είναι τόσο δύναμη ο Ολυμπιακός, ρε μαλάτε, μ' ακούς έτσι. Σ' ακούει. Απόλυτα. Γιατί δεν βοηθάς σαν σωματείο που έχεις και πολλά λεπτά, 20 χρόνια, 10 χρόνια, 20 παίρνεις το πρωτάθλημα, έχεις πάρει του κόσμου τα λεπτά. Η Μπάγκερ πρημοδότησε 10 ομάδες για να έχουν ποδόσφαιρο στη Γερμανία. Εσύ γιατί δεν πρημοδοτείς, να πούμε, τις ομάδες. Ούτε την αναπνοή που σε λύνουν αυτοί. Δεν μπορώ να το κάνω γιατί δεν είναι στο χέρι μου. Δεν είναι στο χέρι σου, έτσι. Ακριβώς. Το επικροτεί όμως. Εγώ δεν πιστεύω, ένα λεπτό φίλε, μια και μιλάς έτσι. Ναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι η πραγματικότητα. Στην Ευρώπη είναι πραγματικότητα. Έχει κάνει αυτά τα οποία θα μπορούσε. Κάποιες φορές βέβαια αδικήθηκε φανερά. Να σου θυμίσω τη Λακορούνια με τη Γαλλική που φέρανε 8-2 σκορ για να μείνουμε εμείς απ' έξω. Η Λαγκορούνια και είναι κάθε χρόνο άσερε η Ιορδάνη το ξέρει. Μαρσέλη Ντόρμουντ. Το έχει ο Γεωργακόπουλος. Λοιπόν, άσε το ξέρει. Λοιπόν.
Μαρσέικ Ντόρτμουντ που του λέγανε του Γάλλου περάσε από εδώ. Έτσι έχουν γίνει ο Ροπέρτο Κάρλος του Αγίου Δημητρίου το 2002. Και φυσικά ο μεγάλος πάτος της Λίβερπουλ σε εκείνο το ημίχρονο που υπάρχει μόνο ο Ολυμπιακός. Αλλά μπορούσε να είχε κάνει περισσότερο. Βλέπω ο Ασλαμάς πιο καλά που σε δεν τα ξέρει μαλάτε. Μήπως είναι ο Ολυμπιακός. Επειδή εγώ... Όχι, φίλε, ξέρω μπάλα απλά. Βλέπω μπάλα. Επειδή εγώ δεν με μένουν πολλά χρόνια, είμαι 60 χρονών και με μένουν άλλα 30 για να ζήσω. Λοιπόν, εγώ άλλα 50. Ο Σαββίδης άμα πάρει να πούμε ένα πρωτάθλημα, θα βοηθήσει και άλλες 10 ομάδες για να κάνει ποδόσφαιρο. Και η επιθυμία μου η μεγάλη εμένα για να κλείσω είναι να πάω στον Πειραιά, να βγάλω μια κάρτα του Ολυμπιακού, να γίνω μέλος του Ολυμπιακού και όταν πεθάνω να πω ένας λαύρος λιγότερος. Καλό σας βράδυ. Για χαρά βροχό. Επόμενη γραμμή. Ωραίος, ο Γιώργος. Μακάβριος. Ωραίος. Μακάβριος. Ωραίος. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Έλα, καλώς τώρα. Έλα, Ράφη, καλησπέρα. Νίκος, Αθήνα, ΑΕΚΤΖΙ. ΑΕΚΤΖΙΣ. Αλλά γιατί ούγε, ζουμάδο. Έλα. Λέγε, από ποιο μέρος Αθήνα. Από Ζωγράφου, από Ζωγράφου. Πάμε. Γεια σου, Νίκο, από Ζωγράφου. Παδός της ΑΕΚ. ΑΕΚ. ΑΕΚ, ναι. Έπραξα τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ για τη φλωριά απέναντι στο Μελισανίδη. Πήραν χαμπάρι μετά από 3 χρόνια και ψέλισαν. Και το άλλο, δεν ήξερα ότι βγάλαν καροτσάκι αναπηρικό οι σουπεράδες. Οπότε... Αυτό έχει γίνει παλιά. Κώστα. Άρα έχουν δικαιολογία. Έχουν μάλλον κίνητρο οι αεξίδες να μπουκάρουν. Μα εντάξει. Δεν το ξέρω. Είχε γίνει παλιά. Κώστα, για ένα καλησπέρα πήρε και στην παρέα εκεί πέρα στο πάνετ. Ακούμε τις ατάγες σας. Νίκο, ο αυτογράφος πάλι έτσι. Νίκα, μ' ακούγεται. Ας τον αυτογράφο. Αστέρα ζωγράφου. Λάω σου γράφου, λέει ο άλλο. Αστέρα ζωγράφου. Ρε, εσύ τηλεόραση δεν ξέρετε να κάνετε. Άστο να μιλήσει. Δεν το διακόπτετε, κάνετε. Δεν ξέρετε. Συμφωνώ. Μα είστε αστέχνε, ρε. Συμφωνώ. Και δεν πρόκειται να μάθω. Πάμε επόμενη γραμμή. Εσύ τώρα τι μιλά. Ω γνώστη. Συμφωνώ. Σε παραδέχομαι, εγώ δώσω γύρι. Και δεν αμάθουν ποτέ. Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι τυχερό από του δύο. Αυτό που δίνει το χέρι, αυτό που το παίρνει. Πάμε, ναι. Έλα, ραπ. Καλώ τον. Ο Χρήστος από Νέα Πολυπόξη είναι. Γεια σου, Νέα Πολυπόξη. Τι κάνεις, Γεια σου, Χρήστο. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε, τι λέει, όλα καλά. Ρε εσύ, Σχιζοδήμο, φτιάξτε αυτό το καμί. Μα το βρε. Πάμε, ναι. Έλα, γουέρ μου, μ' ακούς. Πάμε, ναι. Ρε φίλε, την έχω πετύχει αυτή που είναι στην Τατιάνα. Πω, ρε φίλε, τι μάτι είναι αυτό, ρε, πούμε. Ρε εσύ, τέτοιο κουρλωτό μάτι, επικίνδυνο, γυναίκα δολοφόνου. Ναι, πω. Ρε φίλε, να σηκωθείς το βράδυ, να είναι δίπλα σου. Όχι, να σηκωθείς το βράδυ και να ανοίξεις το βράδυ και να την κοιτάζω σε χαζεύει με τα μάτια της. Αγάπη μου, έγινε σεισμός, να σε πει. Ξανακοιμάσαι μετά, ρε φίλε. Ε? Ξανακοιμάσαι μετά. Δεν είναι άσχημη η κοπέλα. Όχι, δεν είναι άσχημη. Αυτό είναι το θέμα του. Δεν είναι άσχημη. Το μάτι της δεν το γουρλώνει, έτσι είναι, ρε φίλε. Όχι, δεν το γουρλώνει. Είναι τρομακτικό. Ναι, άμα την παρατηρήσεις, ναι. Δεν το γουρλώνει για να πει κάτι, έτσι είναι, ρε παιδί. Ναι, φαντάζεσαι να το γουρλώσει κιόλας. Το γελάς. Ρε την πέτυχα. Να σε πω, ρε φίλε, να σε πω τώρα κάτι άλλο. Πάμε άλλο, ναι. Πώς το βλέπεις το δεύτερο γύρο τον ΠΑΟΚ? Πολύ καλύτερο από τον πρώτο. Με τις προσθήκες. Ναι. Θα τελειώνει τις φάσεις. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ ταλαιπωρήθηκε. Από κατοχή μπάλας, φορτώματα, εντάσεις να αποκρούνε, να ξαναφέρει την μπάλα ξανά πάλι κτλ. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να παίξει και ένα πιο έτσι. Πώς το λένε, παιδί μου, σαν ένα μάξι το οποίο το ζορίζεις, πέτα του μια έκτη ταχύτητα. Τι σημαίνει η έκτη ταχύτητα? Η έκτη ταχύτητα ποια είναι? Να πάρεις αυτό το σέντερφορ, να γίνουν δύο σέντερς από το μάτος, να έρθει στο πρώτο δοκάρι και να τη βάλει μέσα. Να γίνει το 1-0 στο 20. Με τον Πλατανιά, με τον Πανιόνιο, με την Βέρεια, με τον Απόλλωνα, να ανεβούν αυτοί ψηλά και εσύ με ταχύτητα, γιατί είσαι ταχύτητα, έχεις ταχύτητα και ο Τζαλμακάμπος και ο Πέλκας είναι γρήγορος και αυτός ο Σέντερφορ φαίνεται για τον πόη του ότι είναι γρήγορος, δεν είναι στατικός, να βγάλεις στο χώρο επιθέσεις φοβερές, να δώσεις και θέαμα. Θέαμα με 0-0 μέχρι το 80 και πάρ' την μπάλα και φόρτωνε και να αποκρούνε και ξανά να φορτώνεις κτλ. Δεν γίνεται. Επίσης, ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει δεκάρι με άλλο στυλ. Αυτό θα σου έλεγα τώρα.
Πιστεύεις ότι με αυτόν τον επιθετικό τον Μπρούγιοβιτς θα φανεί και λίγο περισσότερο ο Μπίσεσβαρ? Άκου να δεις. Ο Μπίσεσβαρ για μένα δεν πρέπει να παίζει. Εάν βγει ο Άρντα δεκάρι, γιατί κάτι τέτοιο μαγειρεύει ο Ίβιτς. Μου το έχω πει και από τη Μεσήβρια, το έχω δει κιόλας. Δηλαδή ψάχνει ο Ίβιτς ένα δεκάρι. Δεν του πήραν δεκάρι, του πήραν εξτρέμ, θα του πάρουν δεύτερο εξτρέμ και του πήραν το φορ. Ο Μπίσεσβαρ παίζει απατεωνίστικα. Τι σημαίνει αυτό? Και στα κιλά του να έρθει, αυτός παίρνει την μπάλα από πολύ πίσω. Επειδή είναι καλός μπαλαδόρος, ξέρει μπάλα. Ναι. Και πολύ μπάλα μάλιστα. Ναι, και είναι καλός ασισταδόρος. Έτσι, ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Δηλαδή, μπορεί και διαγώνιες καλές να δίνει που έχει δώσει προχθές με το μάτι και καλές κάθετες. Τρεις φορές, τρεις παλιές. Για να πάει ο ΠΑΟΚ όμως σε άλλο επίπεδο, πρόσεχε τι θα πω και σε έναν και στον Τζόρνταν. Μη μείνει αυτό το είμαι ασισταδόρος που μαλώναμε εδώ με τον Λούκας που ήταν μεγάλος παίκτης αλλά βαριότανε στον ΠΑΟΚ. Πάρε την ασίστ. Όχι. Ο Λούκας, να ανέβω ο επίπεδο. Ο ΠΑΟΚ, ο Λούκας, να σου πω μόνο αυτό. Θέλω αυτός να πατάει περιοχή σαν δεύτερος φορ. Δεν το κάνει. Λοιπόν, ξέρεις τι, ο Λούκας τα τελευταία στον ΠΑΟΚ, ξέρεις τι μου θυμίζει? Πώς? Ο Λούκας τελευταία στον ΠΑΟΚ, ξέρεις τι μου θυμίζει? Τι? Το Μπέρκ τώρα στον Παναθηναϊκό. Ναι. Είναι έτσι. Σαν να θέλει, βαριέται, όχι, την ποιότητά του την ξέρει. Έκανε γκολ της πρώτης. Εντάξει, το τελευταίο εξάμηνο ο Λούκας βοήθησε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Βέβαια, για τον γκόλο του το έκανε, για να πάρει μεταγραφή. Το κατάλαβες? Ήξερε ότι μπορούσε. Πέτυχε τον γκολ για να βγει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, τα έβγαλε τα λεφτά του, πολύτιμος. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν ανέβηκε επίπεδο με τον Λούκας, ενώ θα μπορούσε να δώσει παραπάνω ο Λούκας στον ΠΑΟΚ. Εκεί διαφορούσε με τον Τζόρνταν. Εγώ δεν έλεγα ότι ο Λούκας δεν είναι καλός παίκτης. Λέω ότι παίζει. Το θυμάμαι. Όπως και ο Μπίσεσβαρ. Για να ανέβει ο ΠΑΟΚ επίπεδο πρέπει να κάνει 10 γκολ από το δεκάρι. 15 ασίστ, να τα χτυπήματα της μπάλας, όταν γίνεται σέντρα να μπαίνει, να πηδάει. Εντάξει, δεν με φτάνει εμένα το μάτι μου να είναι ωραίο που κατεβάζει ωραία την μπάλα και η άμυνα του αλουνού είναι στα 30 μέτρα. Ωραία την κατεβάζει. Και ωραίες ασίστ μπορεί να δώσει, βεβαίως. Αυτή όμως είναι μισή δουλειά. Η άλλη μισή είναι να χωθεί στον πόλεμο. Ωραία. Να σου πω και το άλλο. Ναι. Πώς βλέπεις του χρόνου, μάλλον όχι πώς βλέπεις, πιστεύεις του χρόνου ότι μπορεί ο πρόεδρος να πάρει τον Μπέρκ στην Τούμπα, να φέρει τον Μπέρκ στην Τούμπα? Κοίτα. Θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί φαίνεται ότι ο Μπέρκ βαρέθηκε στον Παναθηναϊκό. Ο Μπέρκ για να έρθει στην Τούμπα θα πρέπει να πιστεί ότι θα πηδήξει τον Ολυμπιακό. Ότι θα πάει τέταρτος και τρίτος. Είσαι πολύ μεγάλος ρε φίλε στο μυαλό. Θα πρέπει να πιστεί. Εάν πιστεί, θα πιστεί και εξαγωνιστικά και αγωνιστικά. Ναι, θα το χτυπήσω. Είσαι πολύ γάτα ρε φίλε, εκεί θέλω να καταλήξω. Πέταλα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Ακούστηκε για τον Μπέρκ, για τον ΠΑΟΚ. Ακούστηκε. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρήστος Ολυμπιακός από Αλεξανδρούπολη. Α, ναι. Τρία πραγματάκια θέλω να πω. Έλα. Να μην με κόψετε κιόλας γιατί πρέπει να είναι και πολύ ώρα. Πρώτον, συμφωνώ εξ ολοκλήρου με τον κύριο Μαλάτο σε αυτά που είπε για τον Ολυμπιακό. Κάποτε ο Ολυμπιακός είχε παίκτες τύπου Μέλμπεργκ, τύπου Αβραάμ, τύπου Τζόρτζεβιτς στα άκρα. Ο πρόεδρος όμως έφερε. Και τώρα παίζουμε με παίκτες που δεν θα βγάζαν ούτε προετοιμασία στον Ολυμπιακό κάποτε. Ούτε προετοιμασία, κάτι Ντελαμπέγγι και κάτι Φιγκέρα. Ναι, αυτή η κριτική για τον πρόεδρο όμως. Γιατί δεν κράζεται. Ο παλιός πρόεδρος έφερνε αυτούς. Δεν τους έφερνε ο προπονητής. Εντάξει, για τη γενική διοίκηση, εγώ λέω τώρα. Είτε είναι πρόεδρος είτε προπονητής, τα πάντα. Μπράβο. Και ο πρόεδρος στέγει για κάποιες επιλογές, γιατί ο πρόεδρος βλέπει τον ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Όταν υποτίθεται ο χειρότερος Ολυμπιακός των τελευταίων χρόνων είναι 20 βαθμούς μπροστά από την καλύτερη ομάδα που είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως ισχυρίζεται ο Τζόρνταν. Τι παίκτες να φέρεις, τι ποσά να δώσεις, τι προπονητή να πληρώσεις. Για ποιο λόγο. Κριτική ή μόγκο δηλαδή, δεν θα κάνουμε κριτική. Όχι, δεν είπα να μην κάνεις κριτική, αλλά. Ρε φίλε, είναι δυνατόν τον άνθρωπο. Μισό λεπτό. Αν χάσεις το πρωτάθλημα ή το κύπελο ή φας καμιά τεσσάρα στην Ευρώπη, θα κάνεις κριτική στον πρόεδρο. Θα είναι αργά. Όπως κάνουν οι αεξίδες αργά στον. Πώς το λένε. Και τώρα έκανα κριτική πριν λίγο, είπα ότι επειδή και το πρωτάθλημα είναι κατωτέρω επίπεδο και οι ομάδες, οι υπόλοιπες,
Γι' αυτό και ο Μαρινάκης. Γι' αυτό ο Μαρινάκης βολεύεται. Βολεύεται ακριβώς. Βολεύεται. Και τον κράζω γι' αυτό. Δεν είπα ότι μ' αρέσει. Δεν είπα ότι μ' αρέσει. Ενώ τον το σκίζει τον ελληνικό. Δεν τολμάτε να τον κάνετε κριτική. Ένα, και όσοι κάνουν κριτική στο Σαββίδι, του την πέφτουνε στον Δήμαρχο. Να πούμε ένα αυτό. Εντάξει. Γιατί ρε παιδιά, μισό λεπτό. Επίσης, να πω και κάτι άλλο, συγγνώμη. Συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ και σε όσους οπαδούς του ΠΑΟΚ, γιατί δεν νομίζω να είναι όλοι. Πιστεύουν και έχουν σαν πρότυπο το χειρότερο παίκτη που έχει περάσει από την Ισπανία. Τον Παύλο Γκαρσία. Αποδεδειγμένα. Με έρευνα που έχει γίνει, έχει ψηφιστεί. Το θυμάστε αφιέρωμα πέρσι. Η ισχυρότερη δεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτη της τελευταίας εξαετίας. Με βάση αυτό το λέω. Με βάση αυτό το λέω. Αυτό έχω δει κι εγώ. Ναι, έχει ψηφιστεί ως ο χειρότερος παίκτης που έχει περάσει από την Ρεάλ. Τι μαγιά ρε, του βάλε κόρο Πατσατζόγλου. Τι μαγιά σας έχει. Αγωνιστικά τι μαγιά τους έλεγε. Αγωνιστικά σου πω. Στάκλασε. Τι μαγιά. Ο Ντιόγκο, δύο γκολάκια, δεν σ' αρέσαν. Ο Πατσατζόγλου έφαγε. Κάνα δύο μάπες έφαγε. Λόγκαν, να πω κάτι και σε σένα. Ο Τερζανίδης ήθελε 40 Γκαρσία. Ο Μαμανάκης. Δηλαδή αν ήταν ο Μαμανάκης ο Ρουγουανός και έπαιζε σήμερα θα τον είχαν. Αν με λέει τώρα ο Ασλάμας που είναι άμπαλος ότι τον Γκαρσία, ποιος Γκαρσία που έχει περάσει από 15 ομάδες. Δεν σε μουτσώνω γιατί λοιπόν, από Ρεάλ Μαδρίτης, από Μίλαν, από Ουσασούνες, από τι να πω. Από μόνο το καλό μάνα. Από όλες αυτές οι οπαδοί τους το λένε πω ότι πέρασε από εμάς ο Παύλο Γκαρσία. Είσαι στη Μίλαν. Το μόνο που μπορείς να διδάξεις σε ένα άτομο. Φαν Μπάστεν και Γκαρσία. Το μόνο που μπορείς να διδάξεις σε ένα άτομο είναι να ξεχωρίζει το καρπούζι. Το καλό με το κακό. Τίποτα άλλο δεν μπορείς να διδάξεις. Είναι κανένα. Τα επιχειρήματα αυτής της γενιάς, της Βλακόβους. Βρήκε. Καλά, ο Τζόρνταν δεν είναι και ηλικιακά. Γαβρέ. Γαβρέ. Ο Τζόρνταν είναι όψιμο. Γαβρέ. Γαβρέ. Άκου τον πρώιμο εδώ πέρα. Που θα μείνει πρώιμος αλλά δεν ξέρει τίποτα. Επόμενη γραμμή, φύγαμε. Επόμενο. Τέτοιο κόμπλεξ ρε παιδιά με τον Πάο και με τον Γκαρσία δεν το πιστεύω. Έλα, ποιος Γκαρσία ρε Τζόρνταν, ξύπνα. Σου λέω ρε φίλε, προσκυνόταν σαν ήδη. 10 προπονητές να ρωτήσουμε, όχι έναν. 10. Πες μου ρε φίλε. Αν έχει μια άλλη άποψη, 10 προπονητές. Ο Γκαρσία. Έλληνες, τι να ρωτήσουμε. Ποιον να ρωτήσουμε. Όποιον θέλει. Πες μου έναν. Όποιον, το Γιώργο το Φυρό ρωτά το φίλο σου. Τι να πει. Άμα για τον Γκαρσία. Θα πει θα φοβηθείς, θα πει άμα. Τερζανίδη με Φυρό. Τερζανίδη με Φυρό. Θα συγκρίνω Τερζανίδη με Γκαρσία. Άλλο ρωτά. Τερζανίδη με Γκαρσία. Εσείς τώρα καθίστε καλά ρε. Έλα ρε σας βρήκε χαϊβάνια εκεί πέρα και κάνει λαϊκισμό. Χαϊβάνια να πούμε. Πάμε. Έλα, Ραπτοπουλέ, μην ξεχνάς όμως ότι για να καταλάβεις ο Πάο, μισό λεπτό εδώ, ο Τζόρνταν έχει δίκιο, έτσι, είπε για τα τελευταία χρόνια. Μην ξεχνάς πού είχε περιπέσει ο Πάο με κάποιες διοικήσεις. Τα τελευταία 15-20 χρόνια, λέω, αυτό είναι και αναγκαστικό, ξέρεις, δηλαδή αν εσύ μου βγάζεις... Από τον Παλάφα είναι καλύτερο. Από τον Παλάφα, ναι, άστο, μα δεν είναι κριτήριο αυτό. Και από το Στέλλακι τον Ιλιάδη, ναι. Βγάζεις τρεις τώρα μου κάνεις την Γκαρσία με τον Παλάφα, ρε, δεν είναι παιχνίδι. Μια χρονιά βγάζεις μέτριο, δεν σημαίνει ότι είναι καλό το μέτριο το μέλη σου. Σοπ, φτάνει. Με Λάρα βγάζει ο Γιώργος. Πάμε, παράδειγμα φέρω. Πάμε, επόμενο κύριο, πάμε. Ναι, καλημέρα. Κάστο να μωρέ, μας κούρασες με τον Γκαρσία. Κάτι από την τύρα νοκάτω, άσε με τώρα, τέταρτος έβγαινε. Παράτα με ένα κύπελο, δεν μπορώ να χωρίς τον Γκαρσία πηγαίνεις πέρα στον πρωτάθλημα. Όχι, να πούμε εδώ Κούτσι. Με τον Κούτσι έπαιρνε στον πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Ο Κούτσι πήρε κύπελο και ο Γκαρσία δεν πήρε τίποτα. Άμπρα, ο Κούτσι καλύτερος του Γκαρσία. 8 γκολ στο χρόνο. Γελάει ο κόσμος. 8 γκολ από τα χάβερ. Γελάει ο κόσμος. Με αυτά που ακούω εγώ γελάει ο κόσμος. Άσε με καημένε τώρα. Έδωσε μια μπουνιά, πάντως στο πυγμαχικό. Έλα ναι. Ναι, γεια σας παιδιά. Γεια σας. Χρήστος από Θέρμη, πάω ξύ. Χρήστος, ο παδός του ΠΑΟΚ από Θέρμη. Ωραίος. Πάμε ρε Χρήστο, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Βασικά δεν θα σταθώ στα γκολ του Πρίγιοβιτ. Δεν με νοιάζει που έβαλε δύο γκολ στην Ντόρτμουντ προσωπικά. Ναι. Αλλά σε μένα αυτό που με νοιάζει είναι ότι θα επιτέλους θα βάλει λίγο στον πάγο το Αθανασιάδη. Γιατί και ο ανταγωνισμός καλό κάνει, δεν κάνει κακό. Γιατί ο Αθανασιάδη μεσέρα... το βάζει και ο Τζόρνταν στον πάγο αν πάει στον πάγο. Εντάξει, οκ. Αλλά ο Πρίγιοβιτ εγώ πιστεύω και μόνο που έρχεται και με 0 γκολ να ερχότανε, καλό θα έκανε στον ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, μία απορία. Πέρσι, στο προηγούμενο τάπος, γιατί δεν τα είδα, πόσα γκολ είχε βάλει. Στο πρωτάθλημα πέρσι. Το τελευταίο, στο προηγούμενο πρωτάθλημα, πώς έβαλε. Ο Τζόρνταν, αφλαμά θα σε γελάσω τώρα. Θα σε γελάσω, αν και τα είδα δεν θυμάμαι. Αλλά όλοι έχουμε σταθεί στα 2 γκολ με την Ντόρτμουντ. Εγώ σου λέω ότι έβαλε. Δεν έχω ξένα μάθηση, ναι. 6-7 γκολ. Εγώ σου λέω 6-7 γκολ έβαλε. Αφλαμά 6-7 γκολ θυμάμαι. Πόσα? 6-7 γκολ. Γιατί κάτι τέτοιο μου είχε πει εμένα παοξής που τα είδε. Εντάξει, οκ. Όχι. 10 γκολ δεν έβαλε. Μείωσε το λεφτά. Αν έβαλε 30 ο άνθρωπος, βγήκε αυτό το πει. Τα κάπου τα είδα και τα ξέχασα. Τα είδα. Μήπως έβαλε 40 ρεμάρια και εντάξει. Φίλε, άκουσε με, φίλε. 40.
Στάξω λίγο. Κεφάλι έχει. Κεφάλι έχει. Κεφάλι έχει. Κεφάλι έχει. Άρα η καλύτερος από τον Κλάους και τον Ρίγκο. Ο Τζόνι Ντερ στο Sleepy Hollow. Έχει. Σούτ από μέση απόσταση έχει. Έχει. Άρα είναι καλύτερος από τον Κλάους. Ναι, τι λέμε. Ωραία. Και την κλειστό χώρο. Μια τριπλίτσα μπορεί να κάνει. Μπορεί να την κάνει. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Άλλο, ναι. Άλλο θέμα. Ναι. Να ξέρετε, παιδιά, ότι ο Ενίκε, επειδή ξέρω, είναι πολύ καλός παίχτης. Εγώ φοβάμαι μη χαλάσει αυτού νου. Ελπίζω να μην χαλάσει αυτού νου. Αν δεν χαλάσει αυτού νου, όλοι οι παίχτες, συμπαίχτες, αντίπαλοι κτλ. Λένε τα καλύτερα λόγια. Ναι. Είναι παιχταρά, παιδιά, είναι παιχταρά και δεν στέκομαι στο βιντεάκι μόνο που έχουμε πολύ. Δηλαδή, να σου δώσει λύσεις, λέει ο Σορλέν, μίλησα κι εγώ μαζί, τρεις θέσεις τουλάχιστον και φορ λέει ακόμα. Δηλαδή. Ο Σορλέν. Δηλαδή. Είναι και σου βγαίνει. Παίζει 4-4-2 ο ΠΑΟΚ και έχει ας πούμε. Έξω αριστερά λέμε τον Μπέλκα, λέμε. Έξω και μακριά. Έξω δεξιά τον Τζάλμα Κάμπος, λέμε. Σέντερ φορ έχει τον Μπρίγιοβιτς. Μπορεί να σταθεί πολύ καλά δεύτερος φορ. Μπορεί να σταθεί πολύ καλά ο Ενρίκε δεύτερος φορ σε 3-5-2. Δεύτερος σε μεγάλο χώρο. Εξτρεμοειδή φορ δίπλα στον Μπρίγιοβιτς. Στα βάζω δηλαδή πως ταιριάζουν, ναι. Σκεφτόμουν να πάρω ένα πανό, να γράψω ένα πανό και δηλαδή, να πω... το 3-5-2, ναι, 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 ναι. Πες ότι έπαιζε και ο Μπρίγιοβιτς και ο Ενρίκε. Και έπαιρνε και ο Πάο και ένα στόπερ, όχι το Βαρέλα που είναι επικίνδυνος, ένα καλύτερο λίγο από το Μαλεζά. Ο Κρέσπο είναι πολύ καλός. Ο Κρέσπο έχει δώσει πολλές απαντήσεις. Ο Μαλεζάς... Και βγάλε ένα τρίτον. Γιατί πες, ο Βαρέλα γιατί είναι επικίνδυνο. Γιατί είναι επικίνδυνο. Για ποιο το λόγο. Θα το δεις με το βαρέλα. Χάσει μονομαχία. Θες να σου πω. Ένα λόγο. Άκουδο. Γιατί, άσε να τον απαντήσω και τον Βαρέλα. Απάντα μου. Ναι. Γιατί ακόμα ο παίκτης δεν είναι επικίνδυνο. Ο παίκτης επειδή ήρθε τελευταίο δεν έχει δέσει με το σύνολο του χρόνου. Θα κάνει προετοιμασία, θα είναι παικταρά. Ανέτοιμο είναι. Ναι. Άλλο αυτό. Αυτό λέω εγώ. Εγώ διαφωνώ με τον Γιώργο. Λέω ότι ο Βαρέλα έχει ποδοσφαιρικά όσο μυαλό έχει ο σκύλο μου η μήνη. Λοιπόν, δεξί μπακ χάφο Κίτσιου με τρία σέντερ μπακ, λέω μπατς αριστερά αναγκαστικά. Με το Μάτος χαφ. Συμφωνώ. Και δεύτερο φορ τον αυτόν τον Ενρίκε που λένε και τον Μπρίγιοβιτς. Βγάλουμε έξω τον Κάμπος. Ναι, να τον βγάλουμε. Γιατί, για να παίξω Κίτσιου. Τι είναι αυτά που λέτε ρε παιδιά. Βάλε τον Κάμπος μπάκες. Καθίστε καλά τώρα. Άκουδο. 3-5-2 με Σάλκε. Άσε τον Τζάλμα Κάμπος, το χασογκόλι. Αφού πήρε μεταγραφές. Ο Τζάλμα Κάμπος είναι 4-3-3 εξτρέμ, φόρτωμα, αλλά όχι αυτό που έκανε ο Ροντρίγκες. Όχι αυτό που κάνει ο Ενρίκε. Θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Συνέχισε εσύ τώρα. Εγώ θέλω να πάρω ένα πανό, να γράψω ένα πανό και να πάω σε τριτούμπα και να πω Περέιρα ή Σονγκόλ. Μήπως θα με πάρω σοβαρά τέτοιος. Μπα, θα πάω στον Δήμαρχο να πούνε ότι δεν είσαι καλός άνθρωπος. Α, μάλιστα. Επόμενη γραμμή. Εγκάθετο. Αλλά τώρα μεταξύ μας, να ηρεμήσουμε λίγο και με τον Περέιρα, έτσι, ότι ο προπονητής τον αδικεί και τον αδικεί. Με αυτό με ανύπαρκτα φορ, βιολογικά, ψυχολογικά, εκτελεστικά, διεισδυτικά, ενασμένα, συμμετοχικά. Ναι, γιατί και όταν εκτελεστικά, μπήκε, μισό λεπτό, ναι, και όταν μπήκε ο Κουλούρης με την Τρίπολη και έκανε τα δύο γκολ, ναι, τότε όλοι βγαίνανε οι δημοσιογράφοι και λέγανε. Άσε τι λέγανε, ρε, εμεί τι λέγαμε. Και μπήκε άσε ρε, τι λέγανε οι δημοσιογράφοι. Άσε τι γράφανε, ρε, για να πουλήσουν, ρε. Άντε πάλι τα ίδια. Πάμε. Είναι εμπαθή. Δεν ξέρει ο προπονητής. Δεν ξέρει. Πέρα τον αδικεί. Δεν ξέρει. Είναι εμπαθή. Είναι το μόνο λάθος που κάνει ο Γιώργος τον Πέδε. Φαίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έβαλε μισή ώρα. Α, το βουλέ. Όπα. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Έλα. Λοιπόν, χαιρετίσματα στο Μαλάζο τον Γίγαντα. Έλα. Τον Ολυμπιακό, την Ψυχάρα. Από Πειραιά τον παίρνουμε. Σύρα 7 Πειραιά. Λοιπόν, Ραπτόπουλο, έχω να σου πω ένα πράγμα. Σε βρίσκω πολύ ευφυή. Μάγκα και εξηγημένο. Όσο και τον Τζόρνταν αυτόν τον τυπάκι πέρα, το κλαμμένο το μύδι. Πιο βλαμμένος από σένα αποκλείεται να καταλάβατε. Όχι χαρακτηρισμό, δεν πιο βλαμμένος από σένα. Και καλά λέμε κιόλα να πούμε καμιά φορά όταν βγαίνουν κάτι βλαμμένοι σαν και σένα, πρέπει να κέρασε όλο το πασαλιμάνι ο μπαμπάς εκεί πέρα. Όταν γεννήθηκε. Πάμε, πάμε. Δυστυχώς. Όλο το πασαλιμάνι το κέρασε ο μπαμπάς. Δυστυχώς. Δυστυχώς οι μπαμπάδες μας κερνάγαν τον κόσμο όταν γεννηθήκαμε. Αυτό... Αν ξέρουν την πορεία μας, νομίζω ότι θα λέγανε τζάμπα και έργα κουλούμπια θα πούμε. Πάμε, ναι. Ναι, γεια σας. Έλα, φίλε. Ποιο δυνατά. Εγώ μιλάω. Δυνατά. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, ναι. Λοιπόν, γεια σας. Χαίρομαι πάρα κάθε φορά που σας βλέπω, είστε ωραία παρέα.
Γιώργο με για το look. Σε ευχαριστώ, φίλε. Και τον πάει, μωρέ. Τον πάει μια χαρά. Φίλε, όνομα και ομάδα. Σαν τον σαν το Πλούτο ήταν. Λοιπόν, ναι. Μια χαρά είναι το παιδί. Λοιπόν, τι να πούμε για το. Μου λένε τα νύψια μου, Θείο, θα πάρει ο ΠΑΠ το πρωτάθλημα στην αρχή. Λέω, να δούμε. Από πού να ξεκινήσουμε να. Όλο με λάθη. Περίσευε ο Χατζησαΐας αυτόν τον ΠΑΟΚ. Περίσευε. Παπάτα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τα έχω πει πολλές φορές εγώ. Εννοείται ότι δεν χωράει σε αυτόν τον ΠΑΟΚ. Άμα το βάψεις, δεν χωράει. Τρίτη καλή είναι. Άμα το βάψεις με Βερνίκη το Χατζησαΐα και βάλεις αλεύρι στο βανίλα. Ο Χατζησαΐας είναι ένα παιδί, ρε παιδιά, καθίστε καλά τώρα. Εγώ το γουστάρω κιόλας. Τον έχω και αδυναμία, θες να μάθεις. Αλλά αν θέλουμε τον ΠΑΟΚ να τον πάμε ένα σκαλί πιο πάνω, εννοείται ότι δεν χωράει σε αυτόν τον ΠΑΟΚ. Ρεζέρβα. Κοίταξε. Διότι. Κοίταξε. Διότι. Συγγνώμη λίγο. Έχει 40 μάτς. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη. Έχει 40 μάτς με τον Τσαβέλα σέντερ μπακ τώρα. Δεν χωράει ο Χατζησαΐας. Σε αυτόν τον ΠΑΟΚ λέμε δεν υπάρχει Τσαβέλα τώρα. Μην μπερδεύεστε. Καπρίζει. 40 μάτς με MVP τον νίκε. Και δεν χωράει ο Χατζησαΐας. Ποιο τον είχε MVP, ρε φίλε. MVP, ποιο το βγάζει MVP, ρε φίλε, τον Τσαβέλα. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας. Ο φίλος του Ασλαμά, ο Κόλκας, ποιο το βγάζει MVP τον Τόρκο. Δηλαδή, άμα τρελάνετε τελείως τώρα. Η οπαδή τη δόξα δεν λοιπόν, ο Χατζησαΐας λοιπόν είναι ένα παιδί, πολύ καλό παιδί, πανύψηλο, καλό στόπερ, θέλει τις εμπειρίες του. Το πήραμε από τον Πανιόνιο το παιδί, έχει παίξει, έχει κάνει πρωτάθλημα με τον Πανιόνιο και καμιά δεκαριά, 15 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτό το παιδί τώρα. Μπορεί να είναι σαν αλλαγή του Βαρέλα αν θέλεις. Μα τον έβαλα στην κατάψυξη, όχι για αλλαγή. Δεν νομίζω να τον βάλα στην κατάψυξη. Σε εύχομαι. Όχι, στην κατάψυξη, τη μαύρη την κατάψυξη. Σου εύχομαι και εσένα και τον Τζόρνταν, μην πας σε κάνα τελικό. Είσαι κάνα μάτι του Σάκε. Το Χατζησαΐα θα τον κρατήσει. Άκου εμένα. Μην πάτε σε κάνα μάτς που καίει το μάτς. Δηλαδή, σε κάνα τελικό κυπέλου. Και είστε πολύ ανταγωνιστικοί που θα είστε. Σε κάνα μας με τη Σάλκε που θα είστε ανταγωνιστικοί και να χάσετε από τη βλακεία του Βαρέλα. Ναι. Γιατί ο Βαρέλας είναι βλάκας. Χάσουμε από την απειρία του. Είναι ανώριμος. Ο Βαρέλας είναι βλάξ. Ανώριμος ποδοσφαιρικά είναι. Βλάξ. Ποδοσφαιρικά εννοώ. Ναι, ποδοσφαιρικά είναι ανώριμος ο Βαρέλας. Ποδοσφαιρικά είναι βλάξ. Ναι, αλλά είναι επικίνδυνος. Δεν είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο Βαρέλα. Μπορεί σε δυο στιμένα υπέρ του ΠΑΟΚ να σου κάνει γκολ και να έρθει εδώ αύριο ο Ζόνταν και να πει σε αυτό. Δεν έχει χάσει καμία προσωπική μονομαχία ο Βαρέλα. Καμιά. Όποιο προπονητή είναι έξυπνο και βάλει και του πει το χάφ του, τον εξτρέμ του, ένα φόρ που τριπλάρει. Πάνε πέσε πάνω στο Βαρέλα και μπέναντι θα πάρει και αποβολή και ιστορίε. Ο άνθρωπο χαμηλά στα μαρκαρίσματα είναι προβληματικό. Για μένα, για τον Τζόρνταν, τον Γιώργο, τον κόσμο του ΠΑΟΚ μπορεί να είναι Μπέκεμπαουερ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει τα στόπερ αυτά που έχει Κρέσπο Βαρέλα και να κρατήσει και τον ναι, το Χατζησαΐα μαζί με τον Μαλεζά πίσω για τις αλλαγές που ναι, χρειάζεται. Αυτή η ιστορία είναι. Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι τον κύριο Γιάννη. Ορίστε. Πώς σου φάνηκε ο Μανθάτης. Για το Μανθάτη, αγαπητέ, είχα πει από το Σεπτέμβριο εγώ. Ναι, εγώ δεν τον είχα δει και μόλις τον ανάφερες εσύ τον είδα τον παίκτη, είναι καλός. Είναι καλός, είναι μικρός, 19 χρονών ούτε κι αυτό. Θα το δούμε τι καλός. Αλλά μισό λεπτό. Κάτσε, τι καλός. Τα παιδιά αυτά, ο Ρέτσος, ο Μανθάτης, ο Ανδρούτσος και ο Νικολάου που είναι στον πάγκο. Ο Ρέτσος δεν βγαίνει. Παίζουνε μαζί 12 χρόνια. Ο Μανθάτης μπορεί να βγει. Θέλουν ακόμα δουλειά. Ο Ανδρούτσος δεν βγαίνει. Εμείς τον Ολυμπιακό, φίλε μου, θέλουμε έτοιμους. Μόνο ο Μανθάτης αν θα βγει από αυτούς. Να το ξέρεις. Αυτό. Εγώ βλέπω πιο πολύ τον Ανδρούτσο να βγαίνει. Μόνο αν βγει ο Μανθάτης. Ούτε Ρέτσος βγαίνει. Ο Ανδρούτσος βγαίνει. Ο Ρέτσος. Τρίπλα, τρίπλα, κόντρα. Μια χαρά είναι το παιδί. Ναι. Αυτό. Απλώς θέλει λίγη δουλειά ακόμα. Ναι. Δηλαδή θα έπρεπε να παίζει ένα ημίχρονο, ξέρω εγώ, με τον τάδε παίχτη και μετά να βάλει τον Ανδρούτσο στο δεύτερο ημίχρονο. Κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα. Ένα καλό παιχτάκι, ο Ολυμπιακός. Άκου. Αν ο Ολυμπιακός έγκαιγε ο πάτος του στον ανταγωνισμό, ούτε Μανθάτη θα έχει ούτε Μαρίν ούτε Σεμπά. Έλα με το Μανθάτη στην Τούμπα τώρα. Θα πλήρωνε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να πάρει εξτρεμάρες που είναι και δεύτερα φορ. Θα έφερνε. Είχαμε τον Τουρμάζ. Θα έφερνε τον Τουρμάζ, το διώξανε. Τουρμάζ. Ναι. Ο Τουρμάζ ήταν για συγκρότημα. Ο Μυραλάς θα έφερνε.
Τώρα τη βγάζει με το Μαρφάτι. Ο ήταν για συγκρότημα, αλλά τελείως χαμένος στο διάστημα ήταν. Ο Δουρμάς ήταν για συγκρότημα. Για συγκρότημα ρόκεταν ο Δουρμάς. Εσύ του Λούς παιδί είναι πολύ καλός. Εκεί καλός είναι, εδώ δεν έκανε. Τελευταίος για, το, για, τη, για την ώρα. Η γνώμη. Τελευταίος για αυτό το ημίωρο. Πάμε, επόμενος, ναι. Ναι, μ' ακούτε. Ακούμε, ναι. Ναι, καλημέρα, Το Κωστής από Καναδά, Ολυμπιακός. Καλώς τον, ναι. Welcome. Καλή χρονιά. Τι κάνετε, καλά είστε. Καλά είμαστε, Κωστή. Από Βανκούβερ, όχι. Όχι. Όχι, όχι, Σεντ Τζόρτζ. Σεντ Τζόρτζ. Λοιπόν, εγώ πήρα να πω ότι αν ο Ολυμπιακός είναι να πάρει center back το οποίο θα είναι αναλογίας όπως είναι τα τωρινά center back, καλύτερα να μην το πάρει. Ναι. Καλύτερα να περιμένει, για το, καλύτερα να περιμένει για το καλοκαίρι Γενάρη να πάρει. Συγγνώμη, ναι, Κώστα, ναι. Για το Γενάρη μιλάς. Ναι, ναι, ναι. Καλύτερα να περιμένει το καλοκαίρι γιατί δεν νομίζω ότι χωράνε άλλοι μέτροι παίκτες στην ομάδα. Έτσι και άλλα συμβόλαια. Μ' αρέσουν οι γυναίκες της διπλανής πόρτας ή του πάνω ροφ, μπράβο. Και τώρα από εκεί και πέρα έχω να πω ότι η ομάδα παρόλο που είναι πρώτη βλέπετε ότι υπάρχει μουρμούρα και θέλουμε το καλύτερό της και δεν επαναποδόμαστε, οπότε δεν το φοβάμαι αυτό. Μουρμούρα από μέσα μας. Πού είναι η μουρμούρα? Μουρμούρα μέσα, αλλά αυτή είναι καλή μουρμούρα, είναι για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα θεωρώ. Δηλαδή ξέρεις δεν είμαστε 8η και να λέμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα και πάμε για πρωτάθλημα. Αυτό για σένα, να ξέρεις. Δεν το λέω εγώ. Και, και θα έρθουμε και στην Τούμπα πάλι, φίλε Τζόρτζα, να μην πείτε μέσα πάλι όμως. Μην πείτε μέσα πάλι όμως, να σταματήσετε το παιχνίδι. Ξέρω εγώ, άμα φέρετε κανένα παπά ακόμα, γιατί να μην πούμε μέσα, λέω εγώ. Σωστό. Φέρε κανένα παπά ακόμα. Πάρε και την παπαδιά του, ξέρω εγώ. Όπως έκανε αυτός ο νεαρός ο κακομαθημένος, πήρε εσείς την μπάλα με τα αριστερό φίλε, χέρι. Η πλειονότητα δεν ξέρετε μπάλα, δυστυχώς. Με τα αριστερό χέρι, άσε τη σχέση. Θα τα πείρουμε να ξέρετε εσείς μπάλα για να πάνε. Ο κύριος που πήγε στη Ζενίτ, την πήρε με το χέρι την μπάλα τα αριστερό. Γιατί δεν το παραδέχεστε. Ενώ ξέρετε ότι η ομάδα σας δεν είναι σε καλό φεγγάρι που λέμε, δεν έχει ομάδα φέτος ο Ολυμπιακός του παρελθόντος. Αντί να, το, αντί να κάνετε την κριτική σας και να το κράξετε μες στο γήπεδο για να βγει έξω να κάνετε λοιπόν εκεί αντιπολίτευση, να σας φέρουν κανένα στόπερ και κανέναν έξω δεξιά. Μπογκά, ξέρει ο πρόεδρος. Εγώ προσωπικά αν ήμουν στο γήπεδο θα προσπαθούσα να κάνω κάτι, αλλά δεν μπορούσες να το κάνεις γιατί πέφτει φάπα. Καμία φάπα δεν πέφτει. Δεν μπορούσες να το κάνεις. Φάπα δεν καμία. Πολλοί θέλουν να το κάνουν, αλλά δεν το κάνουν, φίλε. Υπάρχουν τα social media. Ούτως ή άλλως οι άντρες εκεί μαλώνουν σήμερα. Πώς θα το κάνεις. Διάλειμμα, ο Μέισον έπαθε διάσηση. Καλά είναι. Έτσι, 3-4 μέρες θα μπήκε σε προπονήσεις. Τράκαρε με τον. Με τον Καντέ, με ποιον είχε τρακάρει. Το είδα μετά το δεύτερο μήνυμα, ήταν. Τελευταίο διάλειμμα, θα πάρουμε άλλες 3 γραμμές και μετά την άλλη Κυριακή. Με πολύ μάχη, πολύ ξύλο και Λάρισα ΠΑΟΚ. Σας αγαπά πολύ εκεί στη Λάρισα μετά τον Μπιόν. Τι να κάνει, Λάρισα. Πολύ ευχαριστώ. Your friends, you never be friends, you never be alone again. Well, come on, well, come on. Τα οπαδηλίκια αυτά έχουν, δεν τα ξέρεις. Βγήκαμε. Λοιπόν, πάμε τέσσερις. Είμαι εγώ, Μαλάτος και ο Τζόρνταν. Η δύναμη της Ελλάδος δηλαδή, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Αυτό είναι. Αυτό. Τέταρτος από το τέλος, χαίρετε. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σου Κωστή. Καλώς τον. Κώστας Ολυμπιακός. Καταρχήν θα μιλήσω μόνο με σε... Μ' ακούς. Από πού είσαι? Από Αθήνα, ρε, έχουμε ξαναμιλήσει, από Φάλιρο. Φάλιρο. Έλα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω μόνο με σένα για να μην υπάρχουν βαβούρες και τα λοιπά. Ωραία, και θέλω να σου κάνω δύο ερωτήσεις. Λοιπόν, καταρχήν είσαι Ολυμπιακός και βλέπεις ότι η ομάδα μένει εκτός Ευρώπης, δεν έχει τα λεφτά της Champions League, δίνει τα λεφτά ο πρόεδρος σε μια ομάδα για να τους κάνει στην Ελλάδα πλάκα. Βλέπεις τον Ολυμπιακό σε όλα τα αθλήματα όπου υπάρχει ο Ολυμπιακός, άντρες και γυναίκες, να είναι πρώτος. Τι κριτική να κάνεις αυτή τη στιγμή στον πρόεδρο, ας πούμε, να βγει να φωνάει να πεις τι. Δεν σου λέω έτσι, εννοείται θέλω καλύτερη ομάδα και θέλω καλύτερα πράγματα. Αλλά με τα συγκεκριμένα δεδομένα, τι να του πεις δηλαδή φέτος. Ήδη και χωρίς δεξιά, έτσι. Εγώ στο λέω, δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις. Εγώ όμως μιλάω ότι η ομάδα την άνοιξε 25χρονος, κανένας δεν μιλάει για δεξιά, δεν λέει τίποτα. Πες μου τώρα εσύ. Ο Ολυμπιακός μιλάει μόνο όταν χάσει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι, σε αυτό κάνεις λάθος. Αυτό είναι αλήθεια. Οι κορμπέδες, τα λαϊκά δικαστήρια γίνονται όχι όταν χάσει το κύπελο ή αν δεν πάει καλά στην Ευρώπη. Το πρωτάθλημα είναι. Ναι, αλλά υπάρχει γιούχα. Αυτό έδειξε ιστορία.
Τώρα, ναι, οι Ολυμπιακοί ξέρουν ότι ο Ολυμπιακός ο σημερινός είναι ο χειρότερος όλων των εποχών. Γνωρίζουν όμως ότι και οι άλλες οι ομάδες, π.χ. ο μεγάλος τους αντίπαλος ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ από αστοχίες και από λάθη, από αμπαλοσύνη, όχι από λεφτά, βρίσκεται πίσω. Ναι, αλλά ναι, έτσι όπως και κάνουνε μόκο, κάνουνε μόκο, γιατί σου λέει κερδίζουμε. Πήραμε την Ξάδη, τον ντέρμπι. Δεν μας αρέσει αυτό που βλέπουμε. Αλλά και οι άλλοι είναι εκεί, χάλια. Και δεν μιλάνε. Ναι, αλλά βλέπετε... άκου πότε θα μιλήσετε. Ναι, ναι, όσοι άλλοι σου λέω... Ότι πες ότι ο Σαμπίδης του βγαίνει ο σέντερφορ, λέω. Παίρνει και αυτό τον... Ναι, ναι. Παίρνει και αυτό τον... Πώς το λένε, τον έξω αριστερά. Ενρίκε, ναι. Τον Ενρίκε. Τους παίρνει και δεκάρι. Και ο Τζάλμα, από τα πέντε που χάνει, χάνει τα δύο. Παίρνει και ένα στόπερ. Λέω εγώ. Κάποια στιγμή. Το πρωτάθλημα κάποια στιγμή να το χάσουμε. Δεν γίνεται να το παίρνουμε πάντα. Μα είναι 10-1. Δεν πάει για 7-7. Κάποια στιγμή να το χάσουμε το πρωτάθλημα. Εγώ σου λέω όμως άλλο. Έτσι όπως βλέπεις την κατάσταση του, λέω ότι φετινή από την αρχή της χρονιάς που έμεινε εκτός Ευρώπης και που έδωσε πάλι λεφτά. Γιατί λεφτά έδωσε και που δεν πήρε από το Champions League. Τι κριτική να του κάνεις. Δεν έκανε όλη την άλλη πλάκα. Όταν βλέπεις το Μελεσανίδη να του λέει για γήπεδο, για μη το κάνει. Ο Αλαφούζος δεν ξέρω, διώχνει παίχτες, δεν του πληρώνει, του διώχνει με το ζόρι και του δίνει 5 ευρώ για να φύγουν. Και στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω τι κάνουν, πότε χαλάνε τα λεφτά. Τι να πει στο Μαϊνάκι που του κάνει πλάκα και μεταξύ του και μόνο του και μεταξύ του. Ναι, αυτό όμως δεν πάει να πει ότι σε κάνει να χαίρεσαι με αυτό που βλέπεις. Πρώτον. Δεν είμαι χαρούμενος, αλλά ρε φίλε 3-0 κέρδισες το Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ τον κέρδισες. Τι να τους, αυτά τα παιχνίδια σε νοιάζουν, δεν με νοιάζει ξανά. Δηλαδή τι κέρδισες το 3-0, την ξανά την κέρδισες το 1-0, δεν θα πιάσω καμιά χαρά. Τα μεγάλα παιχνίδια θέλω να τους πιάσω. Και τους Τούρκους θέλω να τους περάσω, έτσι, σαν αποτυχία να αποκλειστώ. Ναι, εγώ σου λέω αποκλείεσαι από τους Τούρκους. Δεν ακούς όμως, μιλάς. Άμα χάσεις από τους Τούρκους που θα χάσεις. Ναι. Για μένα. Και χάσεις και το κύπελο, θα φτύω μαλάκα στον Μπέντο. Το πιστεύω κι εγώ αυτό. Ναι. Δεν θα φτύω όμως μόνο Μπέντο. Εννοείται και η αλλά τα μέσα θα λένε ότι φτύγει ο Μπέντο. Μόνο. Θα πληρώσει ο Μπέντο. Ναι, ναι. Θα βγει μαλάκας, όχι ότι δεν είναι. Ναι. Προπονητικά εννοώ. Ναι. Ο Μαρινάκης θα την περάσει στο πολύ μπάι. Ο Μαρινάκης θα έχει πρόβλημα. Ναι. Ο Μαρινάκης. Αυτό το Κύπριο που είχαν, τον αυτόν διευθυντή, όπως έξαν το Μίχελ, όπως το άνεσαν. Ο Μαρινάκης θα έχει πρόβλημα. Άμα τα χώσει ο Μελισανίδης, ο Σαββίδης και τον Παναθηναϊκό τον πάρει, αυτός με τα τσιμέντα ο Καλτσίδης. Τότε λοιπόν ο Μαρινάκης θα αναγκαστεί να τα ρίξει. Και τότε θα δούμε και καλύτερο πρωτάθλημα από τους μεγάλους. Και αλλάξει και αυτό που γίνεται με την ΕΠΟ, λέμε, έτσι. Και παίρνει τη διαιτησία πότε ο ένας, πότε ο άλλος, πότε γίνει μοιραστή, ας πούμε, λίγο. Γιατί ο φίλος λέει... Ναι. Βλέπεις, λέει, με τη διαιτησία δεν γίνεται, λέει, τίποτα. Ξέχασε ότι τα πρώτα 7-8 παιχνίδια έγινε όλο το πανηγύρι με τη διαιτησία. Ναι. Αυτό το έσχος και πήρε τη διαφορά ο Ολυμπιακός. Πάμε. Τώρα δεν γίνεται τελευταία. Τρίτος από το τέλος. Πάμε. Στο γήπεδο σου συνέχεια. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Έλα, ρε, τώρα. Τι κάνετε, παιδιά, Γιώργος από Αμπελόκηπο. Είστε κοκόρια. Ναι. Καλησπέρα, Γιώργος από Αμπελόκηπο. Αμπελόκηπος Αθήνας ή Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης, ραπ. Έλα. Θέλω να μιλήσω με τον Σάββα Θεοδωρίδη του ΠΑΟΚ. Το Σάββα Θεοδωρίδη του ΠΑΟΚ. Μην ορκίζεις. Έχει το, πώς το λέμε, το Τζόρνταν. Τι ομάδα είσαι. Ολυμπιακάρα. Να ακούσουμε. Για λέγε ρε Τζόρνταν. Τι να σε πω. Που τα λες ίδια με τον Θεοδωρίδη ακριβώς που τον κοροϊδεύεις και όλες με τη μόνη διαφορά. Ναι. Ότι ο Θεοδωρίδης ξέρει από ποδόσφαιρο πρώτον και δεύτερον μιλάει από θέση ισχύω. Από θέση ισχύω μιλάει, ναι. Ναι, αυτό... Να σε ρωτήσω δύο πραγματάκια θέλω. Από ποδόσφαιρο. Εντάξει. Δύο πραγματάκια θέλω να σε ρωτήσω. Άλλο αυτό, έπαιξε πάρα πολύ. Πόσα λεφτά έπαιρνε ο Γκάρι Ροντρίγκε στον ΠΑΟΚ. Κάτι 200 έπαιρνε. 180. Παραπάνω έπαιρνε. 220 χιλιάρικα. Άμπρα, εντάξει. Τον είδε από την αρχή τη χρονιά ότι πετάει το παιδί, παίζει όλη την πλευρά. Ναι. Παίζει πάνω κάτω, τρέχει, μαρκάρει. Mm. Μπορεί να είναι χασογκόλη, αλλά είναι ο μισό ΠΑΟΚ, έτσι. 300 και κάτι έπαιρνε. Ωραία, ναι, το, ναι, παρακαλώ. 220 παίρνει γιατί πληρώνει και την εφορία, να στα πω εγώ που τα ξέρω καλύτερα. Ναι.
Εντάξει. Ναι. Συμφωνίες. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο έπαιρνε, άμα δεις αύριο θα σου πω. Έχεις 20 χρόνια, 30 να πάρεις πρωτάθλημα και θες να φτιάξεις έναν κορμό. Ναι. Έτσι. Mm. Λοιπόν, τι κάνεις με τον Ροντρίγκε, του λες ένα αγόρι μου που τρέχεις και πετάς. Ναι. Πάρε ένα 100. Πότε θα γίνει αυτό? Πριν από 5 μήνες, πριν από 6 μήνες. Πριν από 6 μήνες δεν βλεπόταν ο Ροντρίγκες. Ρε σταμάτα, κάτσε να σου ακούσει λίγο, να ακούς λίγο. Τι να με ακούσει τώρα εκ του ασφαλούς μου το λες. Κάτσε να σπίτι γνώμη. Όχι, ναι. Έχω να σου φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Τετάρτη μέρα τραυματίζεται, Τετάρτη τραυματίζεται ο Μήτρογλου πριν από 3 χρόνια. Mm. Τη Δευτέρα τον φωνάζει ο πρόεδρος και του κάνει ανανέωση συμβολέου, 11πλασιασμό του συμβολέου του. 1.300. Και το Σάββατο τον πουλάει στη Φούλα μου 20 εκατομμύρια. Έχεις να πεις τίποτα? Διαφορά, δίκηση. Πρώτα απ' όλα δεν ήταν στο ίδιο χρονικό σημείο. Πρώτα απ' όλα δεν ήταν στο ίδιο χρονικό σημείο. Δεύτερον, δεν πουλήθηκε 20 εκατομμύρια στη Φούλα. Ακριβώς 20 πουλήθηκε. Δεν πουλήθηκε 20. Και έχουν και 10% έχει ακόμα και πέρα. Σου λέει, απάντα τον. Θέλεις άλλο παράδειγμα. Ο Σάμαρης με 40 χιλιάρικα τον πούλησα 10. Τον Ανδρέα το Σάμαρη από τον Πανιόνιο. Εντάξει, πήρε το καλύτερο ταλέντο του Πανιονίου αμυντικό, φουγάζονε στον Πανιόνιο και τον έχει στη μαύρη ατάκα. Σε αυτό το κομμάτι είναι καλός Ολυμπιακός, ρε φίλε. Θέλεις άλλο παράδειγμα? Όχι, δεν θέλω παράδειγμα σε αυτό το κομμάτι. Είχε στην ΚΑΠΑ 20, έπαιρνε πρωταθλήματα 3 χρόνια σερί. 3 χρόνια σερί έπαιρνε πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 20. Ναι. Ε, και... για πες μου έναν που ανάδειξες ή που δάνεισες στο εξωτερικό και παίρνεις λεφτά, γιατί ο Ολυμπιακός παίρνει από 17 ποδοσφαιριστές, επειδή σας πείραζε που δανείζαμε στην Ελλάδα, τώρα έχει 17 στο εξωτερικό και παίρνει χρήματα από αυτούς. Από την ΚΑΠΑ 20? Ναι. Τι έχεις να πεις? Έχει 17 ποδοσφαιριστές από την ΚΑΠΑ 20? Ναι. Δεν έχει σημασία, τους αγόρασε, τους πήρε δανεικούς, τους έχει δανεικούς σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη, σε όλα τα πρωταθλήματα. Στη Ρεάλ Μαδρίτης, στη Λίβερπουλ, λοιπόν, στη Σάουθάμπτον. Έχεις να πεις τίποτα το για τη διοίκηση? Δεν μπορεί να το κάνει σε μία μισό λεπτό. Να κάνω τον πρόεδρό μου που μου έχει φέρει 7 σερή πρωταθλήματα, με έχει πρώτο, με έχει τα καλύτερα, παίζω με τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης, βλέπω μπάλα. Και επειδή μια χρονιά κάνω αγρανάπαυση, θέλεις να πετάω και στην αγρανάπαυση. Ε, όχι ρε φίλε. Δεν ξέρω τι μπάλα. Είσαι ευχαριστημένος από τον Ολυμπιακό. Πάρε και την ΕΠΟ, πάρε και ό,τι άλλο θέλεις, πάρε και ένα δημοσιογράφο, αλλά βάλε, μάθε μπαλίτσα, αγόρι μου. Ποιος θα μάθει μπαλίτσα, άκουσε εκείνο να. Γι' αυτό είμαι στάσιμος, επειδή άκουσε εκείνο να ρε φίλε. Πρώτελευταίος για σήμερα, καλημέρα. Το Ροντρίγκες δεν μπορείς να τον κάνεις 1 εκατομμύριο συμβόλαιο πριν 5-6 μήνες, δεν βλεπότανε. Πήρε την μπάλα από το κέντρο, βγήκε μόνος του και πήγε στο κόρνερ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πάμε! Έβαλε τον κόλ στη Φιωρεντίνα και από εκεί και πάνω πήρε το. Ξέρεις ποιον πρέπει να πάρει στον ΠΑΟ? Όταν πάρει, ναι. Τον Άγγελο Αναστασιάδη. Κώστα. Για τεχνικό. Τεχνικό διευθυντή. Ναι. Εντάξει, είναι ο Μίχελς, ξέρει πολύ μπάλα, να ξέρετε. Πολύ μπάλα ξέρει ο Μίχελς. Και με τα συμβόλαια και την Ευρώπη την οργώνει και όλα. Όπως θα την πληρώσει ο Μπέντο στον Ολυμπιακό. Στον ελληνικό χώρο να μου πει, ναι. Ακούω εμένα. Ακούω εμένα. Ναι. Για μένα. Ναι. Πες εσύ, πέντοξε τα σκουπίδια σου. Ναι. Άκουτο. Ό,τι θα πάθει ο Μπέντος στον Ολυμπιακό, ναι, θα πάθει ο Μίχελς στον ΠΑΟΚ. Δεν παθαίνει. Εμένα κοίτα. Στην Ευρώπη θα σου φέρνει το καλύτερο. Δεν λέω αυτό. Ναι. Στη στραβή θα την πληρώσει ο Μίχελ. Ήδη τον είχαν έτοιμο οι ρεπόρτερ. Όπως έχουν οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού έτοιμο. Τον κάναν πόλεμο οι ρεπόρτερ. Τον κάναν πόλεμο. Πάμε στο φίλο. Κάναν πόλεμο οι ρεπόρτερ, αλλά πάμε. Δυστυχώς για τους ρεπόρτερ. Καλησπέρα, παιδιά. Δεν έλα, τους βγήκε. Έλα. Καλησπέρα. Καλώς. Μανώλης από Πασαλιμάνι. Πασαλιμάνι. Ολυμπιακός. Γεια σου, μαλάτε γίγαντα. Δεν άκουσα, Μανώλη. Έλα, Μανώλη, λέγε. Γεια σου, μαλάτε γίγαντα. Να σε καλά. Πώς τη βγάζεις εκεί πάνω, ρε μαλάτε, πώς τη βγάζεις εκεί πάνω με το σπόγγι? Δύσκολα τη βγάζει. 4 χρόνια έκανα και αρρώστησα. Τη βγάζει, εντάξει. Μια χαρά τη βγάζω, διότι εγώ στους αγαπητούς παοκτήδες. Και εγώ τους αγαπάω πολύ. Τους λέω την αλήθεια. Ναι, τη δική του αλήθεια. Και με εκτιμάνε. Ναι. Αυτά που τους λέω τα βλέπουν μπροστά τους. Δηλαδή το Σεπτέμβριο τους έλεγα, μην λέτε ότι θα πάρετε πάλι το πρωτάθλημα και το Μάιο κλαίτε. Το ξαναείδανε το έργο και φέτος. Ναι. Και πέρυσι το έλεγα και πρόπερσι. Θέλουν κάποια πράγματα να κάνουν. Γιατί ο πιστεύει και ένας παοκτζής θα πάρει ποτέ το πρωτάθλημα?
Το πιστεύουν, εντάξει, δικαίωμά του. Για να δω τον που είναι δίπλα, πιστεύω θα πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά δεν κάνουν το απλό. Αν αλλάξει το ποδόσφαιρο. Άσε ρε Ιορδάνη, να σου πω τώρα τι θα. Να ρωτάει ο κύριο κάτι, αν αλλάξει όμω το ποδόσφαιρο αυτό και δεν είναι αυτό το χάρι. Άμα παίζεται με τα χέρια, μπορεί να τον Γκαρσία. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα σου αρέσει, ρε φίλε. Τι γίνεται. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Σα αρέσει τώρα. Ο δικό σου ο γραφικό ο Θεοδωρή, γιατί κλαίει το τελευταίο, μπορεί να μου πει. Κακό. Το ίδιο έτσι και ο Θεοδωρή. Θα σου πω εγώ γιατί κλαίει. Ο προηγούμενο Γιουστάπε δεν τα σου πω εγώ γιατί κλαίει. Δώσ' μου δεν δίνει δευτερόλεπτα. Γιατί δεν θέλει η ομάδα του να τραβάει. Έχει τρία μάτς. ΠΑΟΚ. ΑΕΚ. Εκτό έδρα στα οποία είναι ήττες. Είναι ήττες. Και βλέπει ότι δεν τραβάει. Αυτό λέει. Από αυτέ τι ομάδε θα χάσει το δεύτερο αυτό. Δεν χάνει από αυτούς, αγόρι μου, δεν καταλαβαίνει γκρικ. Αυτό που κάνει ο Θοδωρίδης, άκου να δεις. Δηλαδή το Κίζα του λέει, μα μου δεν μου δεις τον πέναλτι. Ρε, πού είσαι ο Θοδωρίδη, αφού δεν είναι πέναλτι. Σου αποβάλλει και το Μάσα. Και ο άλλος βάζει τον Καρντόσο. Σε φταίει ο Κίζας. Άσε τώρα. Είναι. Έχεις δίκιο εδώ. Δεν φταίει ο Κίζας. Φταίει ο Πέτο. Φταίει ο Πέτο. Ναι. Ραπτόπουλε, να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι γουστάρεις. Έχουν δοθεί 23 πέναλτι φέτος. Έτσι. Ναι. Πώς έχω πάρει εγώ. Ένα. Πότε ρε φίλε, για πότε ήτανε, μιλάς. Ήτανε. Δεν μου λες ρε Μανώλη, επειδή ακούγεσαι ήτανε. Και μεγάλος. Στις πρώτες 7-8 αγωνιστικές σου άρεσε η διαιτησία. Γιατί... Το πέναλτι που πήρα ήτανε. Βεβαίως. Κοίταξε, μη μου κάνεις... Ποιος το λέει βεβαίως. Άκω φίλε Ολυμπιακέ. Εντάξει. Μη μου κάνεις αυτά που μου κάνουν οι παοξίδες με τα κλάματα και όχι, το πεζαντίζει. Το κάνεις αυτό. Εσείς το γυρνάτε ρε στο αλαφό. Φαίνεται μια διαιτησία, δηλαδή η χοντράδα της διαιτησίας φαίνεται. Τώρα αν είναι ένα πόντο πάνω, δύο κάτω, δεν με ενοχλεί εμένα, εγώ δεν είμαι ο παδός. Αλλά αυτό που λέει, ναι. Άκουμε λίγο, σε παρακαλώ. Αλλά ένα να λεπτό. Βγαίνει τώρα ο Θεοδωρίδης και να λέει τον Κίζα, μα μου, τώρα με συγχωρείς πάρα λέει. Πολύ. Θα πάω εγώ στην Τρίπολη, 60 άκου, λεπτά, 30 λεπτά με 10 παίκτες και να βάλω τον Καρντόζο. Τα είπε ο Ελέφαντος. Στο άκουμε λίγο. Έχει δίκιο. Ναι. Τα άκουμε λίγο. Ο Μαλάτος εδώ. Έτσι. Σε παρακαλώ. Ένα λεπτό. Μ' αντιγράφει. Πριν από δύο εβδομάδες ήμουν στην Ελβετία. Εσείς. Ναι. Ναι, στην Ελβετία, στο Σάλτσμπουργκ. Ήμουν με κάτι φίλους. Ωραία. Και συζητάγανε. Τι. Με Ελβετούς. Ξέρεις τι λέγανε. Το Σάλτσμπουργκ στην Ελβετία είναι. Στην Αυστρία είναι, δεν έχει σημασία. Εμείς στην Ελβετία είμαστε. Ξέρεις τι συζητάγανε για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξέρεις τι συζητάγανε. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχουμε τέτοια ταγάρια σαν τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, σαν τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, σαν τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, σαν τον πρόεδρο του ΣΑΕΚ και απαξιώνουν εκείνο το χαμηλό επίπεδο ποδόσφαιρο που έχουμε. Ξέρεις γιατί? Δεν κοιτάνε τη μετριότητα που σε όλα είμαστε μέτροι. Τέτοιοι είμαστε, τέτοιους έχουμε. Εδώ ο φίλος μου ο Τζόρνταν. Μην του πει καμιά κουβέρα για το Σαββίδι. Συγγνώμη τώρα, το ποδόσφαιρο το διοικεί. Το ποδόσφαιρο το διοικεί ο Ολυμπιακός. Και φταίει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Μην του πει καμιά κουβέντα. Εσύ να σου πει καμιά κουβέντα, ρε φίλε. Κάταγμα γρανί. Θε να μ' ακούσει. Θε να μ' ακούσει. Ρε φίλε, το ποδόσφαιρο διοικείται από την κόκκινη ΕΠΟ εδώ και 20 χρόνια και. Και φταίει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ ο Σαββίδης και ο Αλαφούζος και ο Μελισανίδης. Διότι το ποδόσφαιρο μας είναι φτιαγμένο. Ξέρεις γιατί τα λένε, αγόρι μου. Γιατί δεν έχουν να πληρώσουν το ΦΠΑ που είναι 50% να φέρουν ένα κανονικό παιδί στην Ελλάδα. Γιατί είναι άφραγγοι. Ο δικός ο πρόεδρος έφυγε νύχτα με μοτοσυκλέτα από το Ροστόφ και από τότε ο Ροστόφ παίζει Champions League. Όταν θα ξυπνήσεις και θα καταλάβεις πώς διοικείται και πώς παίζεται το ποδόσφαιρο σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, τότε θα αρχίσει να μιλήσουμε. Εσύ δυστυχώς εσύ προσωπικά θα ξυπνήσεις. Έχω γυρίσει όλα τα γήπεδα τα μεγάλα της Ευρώπης. Εσύ πήγες στο Σάλτσμπουργκ της Ελβετίας τώρα, τι να ξυπνήσεις εσύ. Τελευταία γραμμή για σήμερα, τέλος. Τελευταία γραμμή. Εσείς κοιμάστε όρθιοι ρε φίλε. Τελευταία γραμμή για σήμερα. Πήγες στο Σάλτσμπουργκ της Ελβετίας. Πώς το πες. Σάλτσμπουργκ. Λέγε φίλε. Έλα Κώστα. Έλα. Πήγα στην Ελβετία στο Σάλτσμπουργκ. Κώστα. Δεν υπάρχει. Έλα ρε Κώστα. Έλα φίλε, έλα. Έλα Κώστα, εγώ είμαι ρε. Ναι, έλα. Με γνώρισε. Έλα ρε Λολί. Έλα ρε άρχοντα τη Τούμπα. Παιχταρά μου, φίλο σου. Τζόρνταν. Πέσε το... Χαιρετίσματα. Το συμπαθητικό τον κύριο Μαλάτο.
Ευχαριστώ. Θέλω να το πω δύο κουβέντες. Να ακούσουμε. Πώς γίνεται όταν παίζει ξένος διαιτητής ή κανένας τίμιος διαιτητής Ολυμπιακός να μην μπορεί να κερδίσει? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πότε έγινε αυτό? Αυτό έγινε δύο παιχνίδια πρώτα-πρώτα με το ΑΠΟΕΛ. Δύο. Με το ΑΠΟΕΛ. Ναι. Με το ΑΠΟΕΛ Ολυμπιακός ήταν κάκιστο. Δύο παιχνίδια έξω με την Ισραηλίτικα. Ναι. Εκεί ήταν κάκιστο. Ναι. Μια ομάδα γάμα κατηγορίας. Και με την Τουρκία λοιπόν, κάκιστος θα είναι πάλι. Ναι, ένα λεπτό ναι, να ρωτήσω. Με τη Σλέκυρα, ο Γιώργος, ο Γιώργος. Η Γιουβέντους που την κερδίσαμε ναι. εδώ, τη Μάντσεστερ και αυτά, πάλι ο διαιτητής δεν ήταν κάκιστος. Άλλο εκείνα τα παλιά. Α, παλιά είναι, πριν τρία χρόνια, δύο χρόνια. Πάμε και στο κυριότερο που θα σε πω. Πώς γίνεται όλοι οι προπονητές της Ελλάδας να λένε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει την καλύτερη μπάλα? Μόνο οι Ολυμπιακοί δεν το αναγνωρίζουν. Πού είναι παιδε, το αποτέλεσμα, το κύριε μου? Εγώ με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Γιώργο! Με ενδιαφέρει ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Πώς γίνεται αυτό, κύριε Μαλάτο, να το λένε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα και παίζει καλύτερη μπάλα? Τι το λένε, εγώ δεν τους έχω ακούσει. Όλες οι ομάδες το λένε, οι προπονητές τους. Ποιοι προπονητές, κύριε μου, ακούστε να δείτε κάτι. Εμένα με ενδιαφέρει να έχει πολύ καλή ομάδα και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Γιατί? Για να αναγκάσω τη δική μου διοίκηση να αγοράσει καλύτερους, να παραμύθια της Χαλιμάς, το λέω εγώ. Πράγματα, λέω εγώ. Μήπως τα παραμύθια Μελάτου. Παραμύθια λες εσύ στους παοξίδες, αλλά οι άνθρωποι βλέπουνε. Ξέρεις τι λένε, εντάξει. Μήπως, κοίτα Τζορντάν. Ναι, έλα. Μήπως άμα σμπροχνόταν και ο ΠΑΟΚ λιγάκι και δεν ήταν και τους μείον 3 βαθμούς, ήταν γύρω στους 30 τόσους βαθμούς κι αυτός. Άμα σμπροχνόταν λιγάκι, όχι να σμπροχνόταν. Με τι μία διαιτησία? Ναι, με τι μία. Με τη Βέρεια, με τη Ξάνθη. Έτσι. Ένα λεπτό, ναι, κύριε, με τη Βέρεια. Ναι, έχει και τη Βέρεια της δώσαν offside που δεν ήταν. Και με τον Ατρόμητο φίλε, όταν σφυράει ο διαιτητής σταματάει, τελείωσε. Γκολ μπήκε και τα κύρωσε, σου λέω, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνει, ήταν offside. Δεν ήταν offside. Μα και ο καπετάνος δεν ήταν offside, αλλά το σταμάτησε. Ποιος καπετάνος, ρε, ΠΑΟΚ Βέρεια. ΠΑΟΚ Βέρεια. Το χασοκουλούρισες να πεις. Ναι. Ναι, εντάξει. Εδώ μπήκε γκολ του Περέρα 3 μέτρα πίσω, ρε. Καλά, περιμένεις με τη Βέρεια τώρα για μια τέτοια φάση και κάσε και μου λες την ιστορία. Τον κάλυψαν 10 ποδοσφαιριστές, τον κάλυψαν τον Περέρα 3 μέτρα. Μια φορά πείτε μια αλήθεια, ρε. Ποια αλήθεια? Λοιπόν, Γιώργο, ποια είναι? Ο Τζόρνταν στο ράδιο έχει διαφήμιση ένα μαγαζί στην Τούμπα, κοντά στον Άι Θαράπη. Ναι. Μια μέρα μετά τις εκπομπές, γιατί είμαστε αντίπαλοι και σχολάμε την ίδια ώρα, 2 η ώρα τη νύχτα θα βγούμε στο πάρκο του Άι Θαράπη και θα κάνουμε φιλοσοφία 2 ώρες. Θα κανονίσεις μια μέρα πιο μπροστά να με πάρεις ένα τηλέφωνο, θα το πάρω αυτό το ταγάρι και θα βρεθούμε οι τρεις μας. Ναι. Εντάξει. Το τρίγωνο των Βερμούδων. Ναι, μπράβο. Έγινε, Γιωργάρα, για χαρά. Bye. 79 χρονών. Πολύ ωραίος. Φίλος του πατέρα μου. Let's go. Ο Γιώργος, η Λολή, μεγάλη μορφή. Στην Τούμπα δεν υπάρχει. Του πιότες τώρα που ακούνε τον ξέρουν. Ναι, τελευταίο παρμαρένα. Και καφέ δίπλα-δίπλα. Το ξέρω και εγώ. Ναι. Καλό παιδί. Έλα, ναι, φίλε, τελευταίος. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλώς τον. Καλώς τον. Αβράμ από Επτάλοφο, ΠΑΟΚΙΣ. Από Επτάλοφο. Θέλω να πω ένα καλησπέρα. Επτάλοφο είναι όλοι πάω. Πήρα ο φίλος προηγουμένως, τον ξέρω τον Γιώργο που είχε πάρει νωρίτερα από τον Επτάλοφο, είναι φίλος μου. Από πού και ως που εσύ Επτάλοφο, ο Γιώργος από την Τούμπα? Επτάλοφο, Αμπελόκηπο. Δεν ακούς τι λέμε Αμπελόκηπο, ε? Ναι. Άκου τώρα, Ερατόπουλε, σκηνικό. Είμαι σε καφενείο. Βλέπουμε μπάλα. Παίζει ο Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης. Το βλέπω μόνος μου, γιατί είμαι γάβρος. Έτσι. Μόνος μου κοιτάω τηλεόραση. Εσύ είσαι γάβρος? Δεν μ' αρέσει ο αγώνας, το γυρίζω, έβλεπα Λίβερπουλ Έβερτον. Εσύ είσαι γάβρος? Πάλι μόνος μου έβλεπα τηλεόραση. Παίζει ΠΑΟΚ, λέμε τώρα, Γιάννενα. Όλοι κοιτάνε τηλεόραση και νομίζουν ότι αυτό που βλέπουν είναι μπάλα. Ο ΠΑΟΚ παίζει την καλύτερη μπάλα. Όποιος κάνει δεύτερη φορά μπει στην περιοχή, έχει μπει δίχτυα. Έχει την καλύτερη ομάδα, παίζει την καλύτερη. Αλλάζει γρήγορα την μπάλα στο κέντρο. Και φεύγει με ταχύτητα μπροστά. Αλλά ξεχνάει να μαζέψει την μπάλα από τα δίχτυα του. Πόσες φορές δεν άκουσα, Τζόρνταν, τι είπες, πώς το είπες στον αριθμό?
Ναι, δηλαδή εγώ παίζω τώρα... με τον Ποτσία και τον Τακώστα, εσύ... και έχω την καλύτερη άμυνα. Πώς το είπες, εννοείται, πίσω, εννοείται. Το ξέρεις το ποδόσφαιρο είναι και κατά πίσω. Εννοείται ότι δεν έχεις άμυνα, εννοείται. Δεν έχουμε, αλλά είναι καλύτερη από τη δικιά σου. Αυτό τον πίσω βάρ, τον έχεις δει να μαρκάρεις κουλική. Τι να μαρκάρει, γιατί να μαρκάρει ο πίσω βάρ. Δεκάρι είναι ο πίσω βάρ. Εγώ δεν συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο για τον πίσω βάρ, μου λέει να μην παίζει. Γιατί έχει γρήγορα εξτρέμο ΠΑΟΚ και φόρ μπροστά. Γι' αυτό είναι το μυστικό. Γιατί να πει, αφού παίρνουν όλοι οι άλλοι. Γκολ βάζετε, γκολ. Έχουμε ένα προπονητή που σου είπε ότι παίρνει την καλύτερη μπάλα. Λοιπόν, να σου απαντήσω. Μέχρι και ο αντιπαθητικός Οδόνης που πήγε τον ΠΑΟΚ στα δικαστήρια προχθές έγλυφε τον ΠΑΟΚ για το ποδόσφαιρο που παίζει και το σαν ο Μουρίνιο γλύφει τον ΠΑΟΚ να ξέρει. Εσύ τον πλήρωνες. Και ο Γκουαρδιόλα. Καταλαβαίνεις ρε άνθρωπε μου τι σου είπα τώρα. Μέχρι και ο Δόνης που έφυγε με τις κλωτσιές από εδώ είπε τα καλύτερα για τον ΠΑΟΚ ότι παίζει καλύτερη μπάλα. Και ο αντιπαθητικός, ο αντιπρόεδρος σου τον παραδέχτηκε προχθές. Είπε ο ΠΑΟΚ παίζει καλύτερη μπάλα. Συνεντεύξεις τύπους μετά από τα γόνια. Ποιο έργο είναι αυτό. Άρα τώρα το μου λέω. Τέλος, καλό βράδυ. Τα τρία κόφαγε άκρη. Καλό βράδυ, την Κυριακή θα γίνει χαμός. Έχει εδώ πολύ κοπράδυ. Περιμένω, περιμένω να μου φύγε, φιλιά. Εμείς, καλό βράδυ, για χαρά. 8 με 10.